Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την προσέλευση και τη συμμετοχή σας. Να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας συζήτηση με θέμα την Αυστριακή Σχολή Οικονομικής Σκέψης απέναντι στα νεοκλασικά οικονομικά. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε την 7η Δημοτική Κοινότητα και την Πρόεδρο, κυρία Δάφνη Γαβρίλη, για την παραχώρηση του χώρου και την υποστήριξη. Και την ιστοσελίδα Ελεύθερη Αγορά, που συνδιοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση. Η ιστοσελίδα αυτή, για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι μία σελίδα αρθρογραφίας, περιέχει άρθρα πρωτότυπα και μεταφρασμένα, με αντικείμενο τα αυστριακά οικονομικά, την ελεύθερη αγορά. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το έργο που έχουν κάνει, ειδικά στο κομμάτι της μετάφρασης, οι συντάκτες, καθώς έχουν μέσα σε πολύ λίγους μήνες μεταφράσει πάνω από 200 άρθρα από αντίστοιχα ξένα μέσα. Σήμερα, όπως είπα, θα μιλήσουμε για την Αυστριακή Σχολή Οικονομικών και αυτό που αποκαλείται mainstream οικονομική προσέγγιση, τα νεοκλασικά οικονομικά. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Γουντής, ως εκπρόσωπος της Αυστριακής Σχολής. Ο κύριος Γουντής είναι αρθρογράφος στην ελεύθερη αγορά και μεταφραστής. Είναι εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην εκπαιδευτική ψυχολογία και εκπροσωπώντας τα νεοκλασικά οικονομικά, ο Νίκος Γεωργιόπουλος, οικονομολόγος, θα μας παρουσιάσει την mainstream προσέγγιση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια σύντομη τοποθέτηση από τον καθένα σας σχετικά με τη σχολή που εκπροσωπείτε. Κύριε Γουντή. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Πρασιολογικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή έχετε θυσιάσει κάτι για να έρθετε εδώ πέρα. Οπότε εκτιμώ το ότι ήρθατε τουλάχιστον να ακούσετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που ακούγονται στις ειδήσεις και στα υπόλοιπα μέσα από τα οποία ενημερώνεστε. Η Αυστριακή Σχολή Οικονομικών, θα λέγαμε, επισήμως ξεκίνησε το 1871 με την έκδοση του έργου του Καρλ Μέγκερ, Principles of Economics. Στην ουσία, ο Καρλ Μέγκερ, που σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλιά του, έθεσε το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο μπορούμε και προχωρούμε και ερευνούμε σε θεωρητικό πλαίσιο πάντα την οικονομία. Η Αυστριακή Σχολή υπάρχει μετά. Εμφανίστηκαν ο Eugene Bombaberg, ο Friedrich von Wieser, αλλά θα λέγαμε ότι η επιτομή της Αυστριακής Σχολής δημιουργήθηκε τη στιγμή που ο Μίζες εξέδωσε το Magnum Opus, θα λέγαμε, ολόκληρο το μανιφέστο της Αυστριακής Σχολής το 1949, το Human Action. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι η Αυστριακή Σχολή πέρασε και πιο νωρίς, βέβαια, ενώ ήταν μέχρι τότε ορθοδοξία στα οικονομικά, ήταν η προσέγγιση της πολύ συνηθισμένη, κατά κάποιο τρόπο πέρασε στην αφάνεια, διότι δεν είχε πολιτικές εφαρμογές. Δεν μπορούσε κάποιος πολιτικός δηλαδή να την χρησιμοποιήσει πουθενά. Ελπίζω τώρα που είστε εδώ πέρα να αποκομίσετε κάτι από εμένα, να μάθετε κάτι καινούργιο και ελπίζω και εγώ να μάθω κάτι καινούργιο από τον κύριο Γεωργιόπουλο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη διοργάνωση τον κύριο Γιάσουνα, την κυρία Ροσάνη, για όλη τη βοήθεια και φυσικά την νέα κοινότητα Δήμου Αθηναίων για την παραχώρηση του χώρου. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γεωργιόπουλο. Να ευχαριστήσω και εγώ από μεριά μου τόσο την ελεύθερη αγορά όσο και το έντομο δημοτικό διαμέρισμα για την άψογη διοργάνωση. Αυτό το οποίο ονομάζουμε mainstream, ας το πούμε νεοκλασικά οικονομικά, είναι ένα σώμα σκέψης το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία 100 με 130 χρόνια. Στην πραγματικότητα, η μοντέρνα του εκδοχή ξεκινάει από τα αυστριακά οικονομικά,
τα οποία έχουν κάνει τη μεγαλύτερη τους συνεισφορά είναι η έννοια της οριακής ωφελημότητας ή του ματζιναλισμού. Και πάνω σε στο πλαίσιο σκέψης έχουν χτίσει τα νεοκλασικά οικονομικά, κυρίως με την έννοια των ορθολογικών προσδοκιών, ότι δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις, στην ουσία ορθολογικές προσδοκίες σημαίνουν ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους για πολύ καιρό και συνεχόμενα. Καθώς επίσης και με την έννοια της μεγιστοποίησης της ωφελημότητας, κάτω από μία σειρά constraint, περιορισμών, οι οποίοι αφορούν το εισόδημα και τις προτιμήσεις. Υπό αυτή την έννοια τα νεοκλασικά οικονομικά είναι αυτό που λέμε η έκφραση αυτού του homo economicus, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεγιστοποιεί την ωφελημότητά του. Και πάνω σε αυτό το σχήμα έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί κλάδοι οι οποίοι ασχολούνται τόσο με τη μικροοικονομία όσο και με τη μακροοικονομία. Νομίζω θα συζητήσουμε περισσότερη μακροοικονομία σε αυτή τη συζήτηση και αυτό το οποίο ευελπιστώ είναι να δούμε και λίγο το πώς η αυτοαρχή σχολή που λέει ο Μιχάλης έμεινε λίγο πιο έξω στην αφάνεια τελικά, κυρίως για μεθοδολογικούς λόγους, όπως τα νεοκλασικά οικονομικά έχουν καταστεί κατά κάποιο τρόπο το κυρίαρχο υπόδειγμα του πώς κάνουν οικονομικά πλέον. Αυτά που μεριάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρότεινα, καθώς η συνηθέστερη ερώτηση που θα απευθύνει κάποιος σε έναν οικονομολόγο τη σημερινή εποχή, μάλλον αφορά την οικονομική κρίση, είτε στην Ελλάδα είτε παγκόσμια, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις και αν υπήρχαν τρόποι αποφυγής των φαινομένων που σήμερα ζούμε ή πώς εξηγούν την οικονομική κρίση οι δύο σχολές. Ας ξεκινήσουμε από την κλασική προσέγγιση. Ξεκινώντας την ανάλυση, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αποκρυσταλλωμένη θεωρία επί των επιχειρηματικών κύκλων όσον αφορά την νεοκλασική οικονομία. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η βασικότερη και πιο κύρια, ας το πούμε, αντίληψη, η οποία υπάρχει, αυτό που ονομάζουμε νέα κλασική σύνθεση, όπως υπάρχουν στοιχεία τόσο της Κινησιανής όσο και των, ας το πούμε, των κλασικών θεωριών. Αυτές οι θεωρίες μέχρι το 2008 αποδείχθηκε ότι δεν ήταν απόλυτα ικανές στο να εξηγήσουν τα φαινόμενα της κρίσης, τα οποία συνδέθηκαν περισσότερο με διαταραχές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και όχι τόσο αυτό που θα λέγαμε στην κλασική μακροοικονομία. Στην κλασική μακροοικονομία συνήθως ασχολούμαστε με τον πληθωρισμό, ασχολούμαστε με την ανεργία, ασχολούμαστε με αυτά τα μεγέθη. Τα νεοκλασικά οικονομικά δεν είχαν εντάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρηματοοικονομικό τομέα. Οπότε και εκεί μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν και μία αποτυχία, αλλά αυτή τη στιγμή τα νεοκλασικά οικονομικά προσπαθούν μέσα στα σύγχρονα μοντέλα τους να το κάνουν αυτό. Εάν θέλουμε να πούμε σε γενικές γραμμές τι οδήγησε την κρίση, θα είναι ένας συνδυασμός χρεών, τα οποία χτίστηκαν στο σύστημα, τόσο σε πολύ μεγάλο βαθμό στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία μετά αυτά τα χρέη με δημιουργική χρηματοοικονομική μηχανική και χρηματοοικονομική λογιστική θεωρήθηκαν ασφαλή, με την έννοια ότι δεν είχαν κανένα πιστωτικό κίνδυνο. Στο τέλος όμως όλα αυτά κατέρευσαν, διότι παρόλο που θεωρούσαν κάποιοι ότι αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία μετά γινόντουσαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία επωλούνται στις χρηματοοικονομικές αγορές, συνέβη μια διαταραχή, κατέρευσαν οι τιμές των ακινήτων στις ΗΠΑ και έγινε μετά ένα φαινόμενο ντόμινο και στις αξίες όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων, αποτέλεσμα εγγυήσεις πάνω σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, να μην καθίστανται πλέον, να μην έχουν την αξία την οποία θεωρούσαν κάποιοι ότι είχαν. Το άλλο το οποίο ήταν ένα συνδυασμό ήταν μια έκρηξη των δημοσίων χρεών. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την Ευρώπη, όχι τόσο με τις ΗΠΑ, όπου πρώτης κρίσης το δημόσιο χρέος ήταν περίπου στο 40% του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη αυτό το οποίο δημιουργήθηκε ήταν μια κρίση ρευστότητας, όπου όταν συμβαίνει μια χρηματοοικονομική κρίση, αυτό το οποίο κάνουν οι επενδυτές, αυτό που λέμε flight to quality, φεύγουν από τα ρηψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και πάνε στα πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Από ένα σημείο και μετά,
και με την, και με την ύφεση η οποία επακολούθησε, τα χρέη, τα κρατικά χρέη των αδυνάμων χωρών της, της Ευρώπης, ξαφνικά αντιμετώπισαν προβλήματα χρηματοδότησης και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες του Νότου. Το τρίτο συνδυαστικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο ερευνάται, δεν έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα, αλλά κατά την άποψή μου έχει σημαντική βάση και στην ουσία έχει να κάνει και με μια αυστριακή κατά κάποιο τρόπο ερμηνεία, είναι τα χαμηλά επιτόκια τα οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για να αντιμετωπίσουν φούσκες οι οποίες δημιουργήθηκαν, τη φούσκα των .com, το πρόβλημα του LTCM το 1998, το οποίο ήταν ένα hedge fund το οποίο ήταν έτοιμο να καταρρεύσει και στο οποίο η αποθεματική τράπεζα των ΗΠΑ, η Federal Reserve, παρενέβη. Οπότε αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι πάρα πολλά φαινόμενα, δηλαδή πάρα πολλές μακροχρόνιες τάσεις συνυπάρχουν και έρχεται μία στιγμή στην ιστορία όπου η κατάρρευση των τιμών των ακινήτων σκάει όλες αυτές τις αυτή δεν είναι την θέση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπουτλή. Η ελληνική κρίση που μας στήσει τώρα αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος είναι η τυπική κρίση που βιώνουν τα κράτη τα οποία ξοδεύουν παραπάνω από τις ικανότητές τους. Αλλά δεν είναι απαντήσει τα πράγματα στην Ελλάδα. Θα λέγαμε ότι η αρχή του κακού ξεκίνησε μέσω το 1981 και την ξεκίνησε ένας πολιτικός ο οποίος υποτίθεται ζει ακόμα και μας οδηγεί. Τι πραγματοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή. Το 1981 μέχρι και το 2002 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα βίωσε μια άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική επέκταση. Στην ουσία αυτό που συνέβαινε εκείνη την εποχή ήταν ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδείχθηκαν πάρα πολύ, θα λέγαμε, κεντροαριστεροί, εγώ θα τους ονόμαστε σοσιαλιστές διανοούμενοι, οι οποίοι θέλοντας να πάνε κόντρα στον θατσερισμό, ο οποίος έπαιρνε τα πάνω του στην Αγγλία εκείνη την περίοδο, θέλησαν στην ουσία να διασώσουν κυβερνήσεις οι οποίες πολιτικά τάσσονταν πάρα πολύ κοντά με αυτούς. Μία ήταν και η κυβέρνηση που είχαμε τότε. Στην ουσία, το ελληνικό κράτος από εκείνη τη στιγμή λάβανε συνεχώς χρηματοπιστωτικές επεκτάσεις, τα λεγόμενα πακέτα τελών. Ήταν τα λεγόμενα πακέτα σύγκλησης, τα οποία σκοπό είχαν να φέρουν την ελληνική οικονομία πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτή η χρηματοπιστωτική ρευστότητα, η επέκταση, θεωρείται από την αυστριακή σχολή ως η κύρια αιτία καταστροφής του παραγωγικού σύστημα μιας χώρας. Γιατί? Διότι δίνει το κίνητρα στο κράτος να χρηματοδοτεί τι παραγωγικές δραστηριότητες. Διάφορα πολιτικά μέσα πιέζουν ώστε να κατευθυνθούν funds προς συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι κερδοφόρες. Στην ουσία, αυτό που έγινε, αυτό που γινόταν εκείνη την περίοδο, ήταν να ταυτιστεί η ρευστότητα με τον πλούτο. Θεώρησαν δηλαδή οι γραφειοκράτες, η εκάστοτε πολιτική ελίτ, ας πούμε, θεώρησε ότι με το να παρέχει χρήματα σε μια χώρα, ότι κάνει και πιο πλούσια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μια χώρα γίνεται πλούσια όταν αυξάνει τις παραγωγικές της ικανότητες. Όχι όταν αποκτάει περισσότερο εύκολο χρήμα. Στην ουσία, από το 1981 μέχρι και το 2002 είχαμε μια εκτεταμένη αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Είχαμε μεγάλες δαπάνες, μεγάλους φόρους και αυξήθηκαν βιομηχανικά οι δηλήσεις στην αγορά. Αυξήθηκε ο δημόσιος τομέας και θα λέγαμε ότι ο δημόσιος τομέας έπαιξε και μεγάλο ρόλο στην διαστρέβλωση του καταμερισμού εργασίας μες στη χώρα. Για παράδειγμα, η δωρεάν παιδεία συνεχώς έβγαζε γιατρούς και δικηγόρους οι οποίοι δεν είχαν κάποια παραγωγική δικαιολογία να υπάρχουν μέσα στον εργασιακό χώρο. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 2002, όπου και η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ.
Αυτή η χρηματοπιστωτική επέκταση οδήγησε στην ουσία σε πληθωρισμό πάρα πολλών παραγόντων στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν και η εργασία. Μπαίνοντας λοιπόν η Ελλάδα στο ευρώ, δέχτηκε μια ισοτιμία δραχμής ευρώ, η οποία δεν ήταν προϊόν ελεύθερης διατίμησης. Για παράδειγμα, η ισοτιμία δύο νομισμάτων στην ουσία διαμορφώνεται μέσω της χρήσης τους στην ελεύθερη αγορά. Το ευρώ και η δραχμή δεν είχαν τέτοια ισοτιμία. Έγινε λογιστικά. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μαγειρεμένα νούμερα της Ελλάδας και τα μαγειρεμένα νούμερα όλων των χωρών και της δόθηκε μια ισοτιμία η οποία στην ουσία αύξησε πλασματικά την αγοραστική δύναμη των χρημάτων που βρήκαν στην Ελλάδα. Έκτοτε ξεκίνησαν και τα ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης, τα οποία έχουν ένα πάρα πολύ κακό. Συνεχώς επιμηκύνουν την κακή πολιτική του κράτους. Κακή πολιτική εννοώντας τις μεγάλες δαπάνες και τους μεγάλους φόρους. Στην ουσία, από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος συνεχώς διασώζεται. Δαπανάει παραπάνω από όσα έχει, έχει φορολογεί τον ιδιωτικό τομέα παραπάνω από όσο μπορεί και καταφέρει και επιζεί, διότι κάποιος, εισαγωγικά, το ταΐζει. Η λύση για την ευρωπαϊκή κρίση, για την ελληνική κρίση, συγγνώμη, κρύβεται πρώτα εκεί. Πρέπει το κράτος να σταματήσει να δανείζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε σε διάφορες λεπτομέρειες για τα στεγαστικά, για τα κόκκινα δάνεια. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι το ελληνικό κράτος να σταματήσει να φορολογεί τόσο πολύ, να σταματήσει να δαπανάει τόσο πολύ και να αρχίσει να απελευθερώνει την αγορά από άποψη νομοθεσίας. Η λύση στην ουσία δηλαδή είναι να σταδιακά το κράτος να αρχίσει να μπαίνει τα χέρια του από την οικονομία και να σταματήσει να διασώνεται. Η διάσωση του κράτους, όπως είπε και ο κ. Γεωργιόπουλος, βασίζεται στα χαμηλότερα δάνεια. Όταν για παράδειγμα βγαίνει για παράδειγμα ο κ. Τζίμερος και θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το πολύ ευνοημένο, διότι δανείζεται με χαμηλή επιτόκια, όχι. Πρέπει να τα διαπιστώσουμε, να παραδεχθούμε ότι στην ουσία τα χαμηλά επιτόκια είναι αυτά που διαιωνίζουν, δίνουν κίνητρα για κακές πολιτικές που ακολουθεί το ελληνικό κράτος. Ευχαριστούμε πολύ. Σαν πρώτη εντύπωση δεν βλέπω εντελώς ασύμβατα αυτά που και οι δύο αναφέρατε, αν και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, θα ήθελα τα σχόλια σας. Θα ήθελα να προσδιορίσω την Αυστριακή σχολή λίγο, γιατί σε αντίθεση με τα νεοκλασικά οικονομικά, όπου δεν έχουν μία, ας το πούμε, συνολική εξήγηση, δηλαδή μία κεντρική θεωρία των επιχειρηματικών κύκλων αυτή τη στιγμή, απλά προσπαθούν να συνδυάσουν κάποια πράγματα. Τα αυστριακά οικονομικά έχουν μία θεωρία που λέγεται η αυστριακή θεωρία των οικονομικών κύκλων. Και θα ήθελα το Μιχάλη, αν μπορεί, να μας πει με βάση αυτή τη θεωρία, δηλαδή η βασική αρχή αυτής της θεωρίας είναι τα malinvestments, δηλαδή ότι υπάρχουν τεχνητά χαμηλά επιτόκια τα οποία δημιουργούν τα malinvestments, δηλαδή κακές επενδύσεις. Και αυτό το οποίο είναι η κριτική μεγάλη στα αυστριακά οικονομικά εκ μέρους μας των δυο, ας το πούμε, κλασικών οικονομολόγων, είναι πώς γίνεται αυτά τα malinvestments να υπάρχουν για τόσο πολύ χρόνο, να κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει αυτή η παγίδα στους ανθρώπους, να επενδύουν κάπου που στο τέλος θα καταλήξουν να είναι πάρα πολύ κακές επενδύσεις και να χάσουν. Αν μπορείς να μας το ξεκαθαρίσεις αυτό. Ωραία. Στην ουσία λέει ότι πώς είναι δυνατόν οι επιχειρηματίες κάποια στιγμή να μην πάρουν είδηση ότι δανείζονται πολύ εύκολα και ότι επειδή υπάρχει εύκολος δανεισμός, υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να κάνουν κακές επενδύσεις, τα malinvestments. Ένα πράγμα που γίνεται στις χρηματοπιστωτικές επεκτάσεις είναι το τεχνητό χαμήλωμα των επιτοκίων. Θα το αναλύσουμε και μετά όταν θα μιλάμε για τους επιχειρηματικούς κύκλους, έχουμε διαφορετικό έξτρα θέμα γι' αυτό. Απλά μπορείς να το θέσεις ένα λίγο πιο ελληνικό. Ναι. Τι γίνεται. Όταν γίνεται χρηματοπιστωτική επέκταση, τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα δημορφώνει η αγορά, αλλά τη δημορφώνει κάποιος παράγοντας που είναι εκτός της αγοράς. Αυτό αποτελεί διαστρέβλωση της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό. Να σας κάνω μια αναλογία. Έστω ότι ξεσπάνε ρομποντί και όλες οι επικοινωνίες καταραίουν. Και έχετε το κράτος και μας λέει, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εγώ κοιτώ και για να επικοινωνείτε.
Εμείς ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε walkie-talkie, αλλά η διαστέρωση συνεχίζει να υπάρχει. Επειδή υπάρχει χαμηλό επιτόκιο, επειδή υπάρχει εύκολο χρήμα, θα λέγαμε ότι αποτελεί μία μόνιμη παραποίηση των πληροφοριών. Ακόμα και αν ο επιχειρηματίας ήθελε να βρει τις σωστές πληροφορίες για να κάνει επιχειρηματικά σχέδια, δεν μπορεί. Δεν έχει το μέσο. Δεν έχει το πραγματικό, το φυσικό επιτόκιο ώστε να λειτουργήσει. Τώρα για τα ελληνικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να το πάμε και λιγάκι σε επίπεδο νοοτροπίας. Θα λέγαμε ότι, κοιτάξτε, έχουμε εύκολη χρηματοπιστωτική επέκταση. Με τη μεταρσή τους οι επιχειρηματίες θέλουν να πετύχουν μεγαλύτερα κέρδη. Δεν ξέρουν για πόσο καιρό θα ζητάνε. Δεν ξέρουν για πόσο καιρό θα πραγματοποιηθεί η χρηματοπιστωτική επέκταση. Οπότε ο καθένας προσπαθεί εις βάρος του άλλου να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί τα εύκολα χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρατηρώ και στους δύο, και είναι λογικό αφού μιλάμε για οικονομική επιστήμη, έχει αρκετά κεντρικό ρόλο το χρήμα και η διαχείριση του χρήματος και της κυκλοφορίας του κατά περίπτωση. Θα θέλω να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Ωραία. Ο Καρλ Μέγκερ ήταν ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία πρόληψης του χρήματος. Είπε το εξής στην ουσία. Παλιότερα, όταν πριν εμφανιστεί το χρήμα, υπήρχε αντιπραγματιστικό εμπόριο. Ανταλλάσσαμε αγαθό με αγαθό. Τι συνέβαινε. Κάποια αγαθά είχαν μεγαλύτερη ανταλλαξιμότητα. Αν εγώ, για παράδειγμα, παρήγαγα πίκλες, που ποιος θέλει πίκλες αυτή τη στιγμή, ήθελα να την ανταλλάξω με αλεύρι, έπρεπε να βρω ένα μήλωνα, ο οποίος ήθελε πίκλες. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια αγαθά όμως είχαν μεγαλύτερη ανταλλαξιμότητα. Οπότε με συνέφερε εμένα να βρω κάποιον ο οποίος θα μου παρέσει ένα τέτοιο αγαθό, ώστε να μπορώ να το ανταλλάσσω με μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο έγκρος άλλων αγαθών. Τέτοια αγαθά ήταν κάποια στιγμή ήταν ο χρυσός. Στην Ευρώπη είχαμε κυρίως το χρυσό. Στην Αφρική είχαμε ένα είδος κοχυλιών. Σε άλλες περιοχές είχαμε τη ζάχαρη. Στην ουσία ο χρυσός εμφανίστηκε ως χρήμα διότι είχε αυτό το πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό. Ήταν ανταλλάξιμος. Μπορούσε δηλαδή να ανταλλαχθεί με πάρα πολλά αγαθά. Το χρήμα δεν προήλθε άνωθεν, προήλθε κάτωθεν. Δηλαδή, το ιστοσύνο το εφήβρει η αγορά. Το 1912 έρχεται ο Φον Μίσες και λύνει το εξής πρόβλημα το οποίο υπήρχε μέχρι τότε. Πώς το χρήμα αποκτά αξία, ανταλλακτική αξία. Και ήταν πάρα πολύ απλό. Βλέπει ο άνθρωπος τι μπορούσε να κάνει με το χρυσό πριν την προηγούμενη μέρα και υποθέτει ότι την επόμενη μέρα θα μπορεί να κάνει πάνω κάτω το ίδιο. Οπότε στην ουσία ζητάει χρυσό, δίνοντας φασία για να το συμβεί στο μέλλον. Η αυστριακή θεωρία, η αυστριακή σχολή μάλλον, θεωρεί ότι το χρήμα δεν πρέπει να αποτελεί μονοπόλιο κατασκευής κανενός. Ειδικά όταν είναι νομικό μονοπόλιο. Ως εκ τούτου, το κράτος δεν θα έπρεπε να αναμειγνύεται στην παραγωγή χρήματος. Έχουμε από εκεί και πέρα διάφορα μοντέλα τα οποία εγκρίνουμε λιγότερο ή περισσότερο. Η χειρότερη περίπτωση που θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα, η οποία σε συνδυασμό με όλες τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου να πληθωρίζει το χρήμα συνδυαστικά. Σε συντονισμό με όλες τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό είναι το κινησιανό όνειρο της παγκόσμιας κεντρικής τράπεζας, η οποία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πραγματικά με το χρήμα. Το αμέσως χειρότερο είναι το ίδιο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Να έχουμε μια κινησιανή τράπεζα σε κάθε κράτος, η οποία συνεχώς να εκτυπώνει καινούργιο χρήμα. Η ακριβώς μεσαία λύση, δηλαδή ούτε πολύ κακή ούτε πολύ καλή, είναι η μονεταριστική λύση που μάλλον θα μας προτείνει ο κύριος Γεωργιόπουλος, η οποία στην ουσία μας λέει ότι κάθε έτος, ανάλογα με την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μιας οικονομίας, θα έχουμε και μια ανάλογη αύξηση της ποσότητας του χρήματος. Η αμέσως καλύτερη από αυτήν, την εναλλακτική, είναι κεντρικό μονοπόλιο χρήματος υπό τον κανόνα του χρυσού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια κυβέρνηση μπορεί να κόβει χρήμα
ανάλογα με, το, με τα reserves και τα αποθέματα που έχει στάθει σε αποφυλάκια της. Αυτό στην ουσία αποτελεί μία, θα λέγαμε ένα μέσο όπου μπορούμε κάπως να χαλιναγωγήσουμε τις, θα λέγαμε, τις, την επιθυμία του κράτους συνεχώς να πληθωρίζει. Το αυστριακό όνειρο είναι στην ουσία ένα 100% reserve χρυσό, το οποίο εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό τουλάχιστον επί του παρόντος. Να πούμε το εξής εδώ, επειδή διότι υπάρχουν αρκετές ενστάσεις όσον αφορά το κανόνα του χρυσού. Υπάρχει ένσταση ότι δεν θα έχουμε αρκετό χρυσό ώστε να κόβουμε νόμισμα ώστε να επαρκέσει για όλους. Να πούμε ότι η αυστριακή σχολή δεν επιμένει τόσο πολύ στο κανόνα του χρυσού περσέ. Θέλει στην ουσία να δείξει με το κανόνα του χρυσού ότι οι κυβερνήσεις βασίζονταν πάντα, μέχρι που καταργήθηκε ο κανόνας του 1971, βασίζονταν πάντα σε ιδιωτικό νόμισμα. Ο χρυσός ήταν ιδιωτικό νόμισμα μέχρι τότε. Απλά οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούσαν ως μέτρο αναφοράς. Προσωπικά, εγώ τάσομαι υπέρ μιας, θα λέγαμε, ιδιωτικής κοπής νομίσματος από ανταγωνιστικές τράπεζες. Είναι το χαγεκιανό μοντέλο, το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο για να το αναλύσουμε τώρα. Απλά στην ουσία λέει το εξής. Εφόσον ένα μονοπόλιο, ειδικά νομικό μονοπόλιο όπως είναι το κράτος, θα τείνει να μειώνει και την ποιότητα του προϊόντος που παρέχει. Το χρήμα. Το χρήμα και αυτό είναι προϊόν. Κάποιος που έχει μονοπόλιο δεν θα παράσει καλή υπηρεσία. Άρα η λύση είναι να τεθεί το χρήμα υπό ανταγωνισμό. Ανταγωνιστικές τράπεζες να εκδίδουν χρήμα με σκοπό την σταθερή τιμή ορισμένων βασικών αγαθών. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για το χρήμα. Μπορούμε να τη συζητήσουμε αργότερα να πούμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω ρίχνοντας πάσα στην αυστριακή θεωρία. Η αυστριακή θεωρία δεν έχει καμία σύγχρονη αντίληψη για το χρήμα. Η αντίληψη του χρήματος στην αυστριακή θεωρία έχει σταματήσει περίπου στο 19ο αρχές 20ου αιώνα. Η αντίληψη που έχουμε πλέον για το χρήμα δεν είναι αυτή ότι χρειαζόμαστε μια σταθερή ποσότητα χρυσού και κατά κάποιον τρόπο λύσαμε όλα μας τα νομισματικά προβλήματα. Η οικονομική ιστορία, μάλιστα, μας δίνει πλήθος αντιπαραδειγμάτων. Μπορώ να σας μοιράσω ένα βιβλίο, αυτό είναι το βιβλίο του Φρίμαν, από τα λιγότερα γνωστά βιβλία του Φρίμαν, το οποίο περιγράφει πάρα πολύ ωραία επεισόδια στη νομισματική ιστορία. Ένα από αυτά είναι η διαδικασία της κιάνωσης. Η διαδικασία της κιάνωσης ανακαλύφθηκε στη Σκωτία από δύο χημικούς και αυτό το οποίο επέτρεψε είναι να βγαίνει χρυσός από πολύ χαμηλής ποιότητας όρημα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα κατάλληλο για τα χρυσορχεία της Νοτιού Αφρικής, όταν ανακαλύφθηκε χρυσός περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Το αποτέλεσμα της νέας διαδικασίας της κιάνωσης ήταν ο πληθωρισμός να αυξηθεί παγκοσμίως, χωρίς να υπάρχει κάποια κεντρική τράπεζα ή κάποιος, ας το πούμε, άλλος οικονομικός δρόν. Απλά δύο χημικοί κάπου ανακάλυψαν κάτι και επειδή έγινε πιο αποτελεσματική η διαδικασία του χρυσού, απλά πληθωρίστηκε το χρυσό νόμισμα της εποχής. Το ίδιο είχε συμβεί το 16ο αιώνα με τις ανακαλύψεις του Νέου Κόσμου, όπου ο πληθωρισμός ο οποίος εισήχθη στην Ευρώπη από το χρυσό ο οποίος ερχόταν από τη Λατινική Αμερική. Άρα αυτή η έννοια ότι με το χρυσό θα ξεμπλέξουμε με πληθωρισμούς και με νομισματική αστάθεια απλά δεν επιβεβαιώνεται εμπειρικά και ιστορικά. Το άλλο το οποίο επίσης δεν επιβεβαιώνεται εμπειρικά και ιστορικά είναι ότι τα νομίσματα τα οποία εκδίδονται από ιδιωτικές τράπεζες και τα οποία ανταγωνίζονται θα δημιουργούν αναγκαστικά σταθερότητα. Στις ΗΠΑ υπήρχε η έννοια ότι υπήρχε η εποχή που ονομάζαμε free banking era. Ήταν στα περίπου προς τα τέλη του 19ου αιώνα και υπήρχαν ανταγωνιστικές τράπεζες με οι οποίες τυπώναν το δικό του σκαπονόμιο και η τραπεζική πανική και οι υφέσεις ήταν, ας το πούμε, η καθημερινότητα της εποχής. Άρα ούτε αυτό το σύστημα ήταν κάτι το οποίο έφερε την πολυπόθητη νομισματική σταθερότητα. Το άλλο σύστημα το οποίο λέμε για ένα ιδιωτικό χρήμα. Εάν δούμε την κρίση του 2008-2009, είναι μια κρίση ιδιωτικού χρήματος.
και δεν μπορεί να το αντιληφθεί η αυστριακή οικονομία αυτό και δεν, έχει την, δεν κατέχει τα εργαλεία ανάλυσης τα οποία αναλύουν πως τι σημαίνει χρήμα. Η βασική αντίληψη που έχουμε πλέον για το χρήμα είναι οτιδήποτε δεν έχεις φόβο ότι θα χάσεις όταν συναλλάσσεις με κάποιον. Δηλαδή, όταν σου δίνει το χρήμα, είσαι απόλυτα σίγουρος για την αξία του. Οπότε, αν έχεις, για παράδειγμα, ένα ενυπόθηκο δάνειο, το οποίο σου εγγυάται 100% ότι θα σου δίνει έναν τόπο ή οτιδήποτε άλλο, είναι εξίσου καλό χρήμα. Και από τη στιγμή που είναι με ένα ενυπόθηκο δάνειο, αυτό μπορεί να το δημιουργήσει ο καθένας. Και η δημιουργία του είναι γίνεται με αυτά με τα CDOs, με όλα αυτά τα πολύ έξυπνα χρηματοοικονομικά εργαλεία που πάνε μετά σε ένα γραφείο πιστοληπτικής ικανότητας, όπως η Moody's και αυτά, λένε ότι η πιθανότητα αυτό να μην πληρώσει ποτέ τον τόπο τον οποίο έχει υποσχεθεί είναι μηδέν, αλλά είναι εξίσου καλό χρήμα. Δηλαδή, οι χρηματοοικονομικές κρίσεις οι οποίες έχουν συμβεί είναι περισσότερο αποτέλεσμα ιδιωτικού παρά κρατικού χρήματος. Και επίσης η νομισματική πολιτική, ναι, μεν έχει δημιουργήσει, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια νομισματική πολιτική, η οποία τα τελευταία χρόνια ρίχνει τα επιτόκια. Την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ιδιωτικός τομέας παράγει χρήμα πολύ πιο ανεξάρτητα από ό,τι νομίζαμε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες νόμιζαν στο παρελθόν. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σε ένα πρόγραμμα νομισματικής σταθερότητας, το οποίο ένας νεοκλασικός φιλελεύθερος οικονομολόγος θα έλεγε, έχει δύο, ας το πούμε, συνιστώσεις. Η μία συνιστώσα είναι αυτό που ονομάζουμε ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες χωρίς τον επηρεασμό των κυβερνήσεων καθορίζουν την αξία του νομίσματος βάση καταστατικού. Αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, οι μόνοι από τις μεγάλες διεθνείς κεντρικές τράπεζες οι οποίες είναι πολύ προσανατολισμένες σε αυτό το σκοπό είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα στόχο στο καταστατικό της και αυτός είναι η σταθερότητα των τιμών, δηλαδή ένας χαμηλός πληθωρισμός περίπου στο 2%. Σε αντίθεση, η Ομοσπονδιακή Αποθετική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πάρα πολύ πιο. Έχει δύο στόχους. Έχει ανεργία συν σταθερότητα τιμών. Προσπαθεί και τους δύο αυτούς στόχους ταυτόχρονα ή μέσω ενός συνδυασμού να τους επιτύχει ταυτόχρονα. Οπότε η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ πιο επεκτατική και πάρα πολύ πιο επιθετική στους στόχους της και στον τρόπο με τον οποίο καθορίζει νομισματική πολιτική, με τον οποίο προσωπικά διαφωνώ. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαχειρίζεται πολύ καλύτερα την σταθερότητα τιμών. Ας το πούμε, η άλλη συνιστώσα για νομισματική σταθερότητα είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Γιατί όταν ένα κράτος βρίσκεται έχει δημοσιονομικά προβλήματα και έχει τη δυνατότητα μέσω της κεντρικής τράπεζας να νομισματικοποιεί το χρέος, αυτό που λέμε να τυπώνει χρήματα, έχει κάθε κίνητρο και κάθε, ας το πούμε, δυνατότητα μέσω της πολιτικής διαδικασίας να παρέμβει στην κεντρική τράπεζα. Οπότε, αν θα μπορούσα να πω, είναι μια χώρα με χαμηλά χρέη και με ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, είναι αυτή η οποία ακόμα και με καθεστώς κρατικού χρήματος μπορεί να έχει νομισματική σταθερότητα και στην πραγματικότητα να δούμε υπάρχουν χώρες οι οποίες το έχουν πετύχει αυτό. Η Χίλη το έχει πετύχει, το Χονγκ Κονγκ το έχει πετύχει. Πολλές χώρες οι οποίες κρατάνε αυτό που λέμε τις σταθερές ισοτιμίες έναντι ενός νομίσματος. Μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλές. Κάποιες χώρες της Καραϊβικής το κάνουν, δηλαδή οι Μπαχάμες για παράδειγμα έχουν 1:1 με το δολάριο, οπότε πρέπει να καθορίζουν την δημοσιονομική και την νομισματική πολιτική κατά ιδιαίτερο τρόπο ώστε να είναι πάντα εξασφαλισμένη η ισοτιμία στο 1:1 και νομίζω είναι αρκετά πετυχημένα πρότυπα χωρίς να χρειάζεται να πάμε σε κανόνες χρυσού και άλλα πράγματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον έτσι όπως θέλουν αυτοί οι οποίοι τα υποστηρίζουν και λειτουργούν. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ μάλλον υπάρχουν σαφέστερες διαφορές και περισσότερες. Έγινε λόγος για ιδιωτικό χρήμα. Τι σημαίνει ιδιωτικό χρήμα? Εκτυπώνει κάποιος ιδιώτης χρήμα? Όχι. Κεντρικές τράπεζες και εμπορικές τράπεζες είναι στην ουσία, υπάγονται στην ουσία σε μια κεντρική τράπεζα. Στην Αμερική υπάγονται στη Fed. Σε εμάς υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
δεν τίθεται ζήτημα ιδιωτικού χρήματος από τη στιγμή που κάθε τράπεζα είναι αναγκασμένη να δέχεται εντολές από κεντρικές τράπεζες. Τώρα, αναφέρθηκαν επίσης στην Αμερική όταν υπήρχε αυτό το σύστημα που λέγαμε ήταν τράπεζες οι οποίες στην ουσία εκδίδανε κάθε μία δικά της δολάρια. Μπορεί κάποιος να πει ότι «Α, ναι, εντάξει, είχαμε ιδιωτικό χρήμα τότε, οπότε είχαμε και αστάθειες, μπορεί να το πει μερικές αστάθειες». Το πρόβλημα της προσέγγισης είναι του μονεταρισμού είναι ότι βλέπει επίπεδο από το μάκρο επίπεδο. Βλέπει από πολύ ψηλά. Και όποιες, θα λέγαμε, μικροοικονομικές συνισταμένες κάνουν κάποια διαφορά, τις αγνοεί. Ένα παράδειγμα τέτοιο ήταν αφορά την ερμηνεία της κρίσης του 1929. Ο μονεταρισμός λέει, έκανε το εξής. Άρχισε να βλέπει το σύστημα από πάνω. Και όποιες μεταβλητές μένανε σταθερές, δεν τις υπολόγιζε. Υπήρχαν όμως μεταβλητές που έπρεπε να αλλάξουν. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της άνθησης του 1920 μέχρι το 1929, υπήρχε μεγάλη ζήτηση για δάνεια και χρήμα, καινούριο χρήμα. Παρ' όλα αυτά τα επιτόκια μείνανε σταθερά. Δεν έπρεπε να αυξηθούν. Έπρεπε. Επίσης, να σημειώσουμε ότι δεν επιχειρηματολόγησα υπέρ του χρυσού κατά ανάγκη, αλλά επιχειρηματολόγησα κατά του κρατικού μονοπωλίου χρήματος. Οπότε, δηλαδή, ακόμα κι αν φεύγουμε από το κρατικό μονοπόλιο, δεν με ενοχλεί αν θα είχαμε κανόνα του χρυσού στις ιδιωτικές τράπεζες ή αν θα είχαμε κάποιο άλλο σύστημα ή ακόμα και το μονεταριστικό που προτείνει. Ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα. Ο μονεταρισμός δεν έχει μία ερμηνεία για την κρίση του 1929, γιατί ο μονεταρισμός δεν είναι μία μακροοικονομική θεωρία, είναι μία νομισματική θεωρία. Ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι συνήθως μία παρεξήγηση η οποία γίνεται για το τι είναι μονεταρισμός. Το άλλο θέμα είναι με την έννοια του ιδιωτικού χρήματος που αναφέρεις, Μιχάλη, είναι εξής, ότι για παράδειγμα, εάν γράψω μία μεταχρονολογημένη επιταγή που είναι το σύνηθες στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα μιας μορφής ιδιωτικό χρήμα. Από τη στιγμή που θεωρείς ότι έχει πίστη αυτό το πράγμα, ότι αυτό θα πληρωθεί στην ώρα του, είναι ιδιωτικό χρήμα. Ιστορικά, αυτό το οποίο έγινε ακόμα και στο καθαρό χρυσό, είναι το εξής, επειδή δεν μπορεί να κουβαλάς την τσέπη σου ράβδους χρυσού, αυτό το οποίο κάνανε γράφανε επιταγές πάνω στο χρυσό, μεταχρονολογημένες. Και αυτό ήταν αυτό το οποίο στην πραγματικότητα συνέβαινε, ήταν ότι πάνω από τη μισή νομισματική κυκλοφορία, η οποία περιλάμβανε και όλες αυτές τις μεταχρονολογημένες επιταγές, ήταν μεταχρονολογημένες επιταγές υποσχετικές πάνω στο χρυσό. Αυτές δεν υπήρχε κάποια κεντρική κυβέρνηση, η οποία σε υποχρέωνε να τις γράψει, απλά ήταν ένα θέμα ευκολίας των συναλλαγών. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις μοντέρνες εγχρήματες οικονομίες. Αυτό που λέμε το χρήμα το οποίο μπορεί να ελέγξει η κεντρική τράπεζα, που είναι το narrow χρήμα το οποίο λέμε, ένα πολύ μικρό, ας το πούμε, υποσύνολο του χρήματος το οποίο κυκλοφορεί με τη μορφή είτε τραπεζικών λογαριασμών είτε αμοιβαίων κεφαλαίων περιορισμένης διάρκειας. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πούμε ότι επειδή υπάρχει μια κεντρική τράπεζα και όλα, ότι το ιδιωτικό χρήμα δεν είναι ιδιωτικό, υπάρχει πάρα πολύ ιδιωτικό χρήμα στις μοντέρνες εγχειρήματες οικονομίας. Αν και νομίζω ότι οι διαφορές είναι κυρίως στο πώς ορίζεται το χρήμα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω μέχρι στιγμής, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντηση. Όντως υπάρχει ένα μεγάλη διαφορά στο πώς βλέπουν το χρήμα οι δύο σχολές. Η αυτοκίνητη σχολή βλέπει το χρήμα ως απέτηση για αγαθά τώρα. Ωραία. Πάντα το χρήμα έχει αντιστοιχεία σε αγαθά. Το θέμα είναι με το παράδειγμα το οποίο έφερε ο συνομιλητής μου με τις υποσχετικές επιστολές με το χρήμα. Είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Το τραπεζικό σύστημα της Σκωτίας, που λειτουργήσε από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα, ήταν ιδιωτικό. Και όχι μόνο ήταν ιδιωτικό σύστημα, αλλά ήταν και fractional reserve, δηλαδή πλασματικό προχρηματικού. Αυτό που η αστερική σχολή μισεί. Και όχι μόνο ήταν ιδιωτικό σύστημα, λειτουργούσε με τον κανόνα του χρυσού, αλλά ήταν και σταθερό. Και τι έκανε.
Όταν για παράδειγμα έτσι έζηβε χαρτονομίσματα τα οποία δεν είχαν αντίκρισμα σε χρυσό, έγραφε πάνω το εξής. Ότι ο κράτοχος των χαρτονομισμάτων αυτών, οποιοδήποτε ήταν εκείνη τη στιγμή, μπορούσε να τα εξαργυρώσει κάποια στιγμή στο μέλλον με κάποιο premium. Διότι έλαβε το ρίσκο το ότι κάποια στιγμή μπορεί αυτό το χρήμα να μην υπάρχει. Αν ο τραπεζίτης δεν το κατέβαλε αυτό το premium, υπήρχε ποινή, ήταν απαταιώνας. Υπήρχε νομική κάλυψη δηλαδή. Ακόμα και αν κάποιος έκανε μία. Αυτό που λέγεται για ιδιωτικό χρήμα. Αν κάποιος υπέγραφε ένα συμβόλαιο στο οποίο ορίζονταν ένα ποσό και αυτό το ποσό κάποια στιγμή δεν είχε την ίδια αντιστοιχεία στο μέλλον λόγω αλλαγής της αρχής του χρήματος, δεν είναι ποτέ πρόβλημα, διότι μπορούμε πάντα να πάμε στο συμβόλαιο και να δούμε τι λέει. Είναι εξαργυρώσιμη αυτή η συναλλαγή στο μέλλον με βάση την τωρινή αξία του χρήματος ή με βάση την αξία του χρήματος τότε. Αν το συμβόλαιο είναι. Το επισημαίνει αυτό, τότε οποιαδήποτε πλευρά αφαιτεί στην υπόσχεση αυτομάτως είναι και νομικά ακάλυπτη. Άρα το κράτος πρέπει να παρέμβει για την τήρηση αυτού του συμβολέου. Να μην κόβει το νόμισμα. Τήρηση του συμβολέου. Να μην κόβει το νόμισμα όμως. Άρα θες μια κρατική εγγύηση ότι θα τη δείξει. Είναι μεγάλη συζήτηση για το τι θα κάνει, τι θα μπορεί να κάνει το κράτος. Εγώ απορρίπτω την. Οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση, ακόμα και την νομική φύσεω. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να την κάνουμε τώρα εδώ όμω. Ποιο θα διαφυλάσει την επιβολή των συμβολέων. Νομίζω και η επιβολή των συμβολέων είναι μάλλον πολιτικό ζήτημα παρά οικονομικό. Από τη στιγμή που απαιτεί το κράτος να σου κατοχυρώσει το συμβόλαιο, είναι το ίδιο με το να είναι το κράτος να βάζει μια υπογραφή σε ένα χαρτονόμισμα και να λέει είναι πληρωτέο με την πίστη του ελληνικού κράτους. Είναι το ίδιο πράγμα. Απλά το φέρνεις από την πίσω πόρτα. Στην τελική, κάποιος πρέπει να εγγυηθεί την αξία του. Στην περίπτωση του κρατικού χαρτονομίσματος, στο οποίο είναι η Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι μια σφραγίδα που υπάρχει πάνω στο χαρτονόμισμα. Αυτό το οποίο λες εσύ, ότι είναι στην περίπτωση που αυτό το χαρτονόμισμα δεν πληρωθεί, είναι μια ιδιωτική διαφορά που πρέπει να λυθεί σε ένα κρατικό δικαστήριο. Δηλαδή, πάνω κάτω στην ουσία, η οικονομική του λειτουργία είναι η ίδια. Κοιτάξτε. Προσωπικά, είμαι αναρχικός. Ωραία, το δήλωνα από τώρα. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια δυσπιστία στο ότι η ελεύθερη αγορά μπορεί να επιβάλλει να κάνει επιβολή συμβολέων. Υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία πάνω στο πώς μπορεί αυτό να γίνει. Ιδιωτική νομοθεσία πάντως έχουμε δείγματα στα οποία αυτό το πράγμα που περιγράφει ο κ. Γεωργιόπουλος γινόταν. Έχουμε το ναυτικό δίκαιο που εμφανίστηκε μετά το μεσαίωνα, γύρω στην αναγέννηση 16ο μέχρι 18ο αιώνα και στην ουσία ακόμα ισχύει, και έχουμε το ιδιωτικό εμπορικό δίκαιο που ξεκίνησε από το μεσαίωνα, που έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Όποια από τις δύο πλευρές δεν τηρούσε την υπόσχεσή της, αυτό που το δικαστήριο έκρινε, εκτός από την ενοχή της, ήταν ότι δεν θα μπορούσε από εκεί πέρα να χρησιμοποιεί δικαστικές υπηρεσίες. Οπότε υπήρχε ένας τρόπος η αγορά να αναγκάσει δύο πλευρές με ένα σύστημα εξωστρακισμού στην ουσία, να αναγκάσει δύο πλευρές να δεχθούν τους όρους του συμβολέου που οι ίδιες έχουν υπογράψει. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό να το σκεφτεί κάποιος. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει την κοπή του χρήματος. Το κακό με τον μονεταρισμό, με την θεωρία την κλασική, είναι ότι δεν έχει πολιτική θεωρία του τι είναι κράτος. Θεωρεί ότι το κράτος είναι ο φίλος μας ο Spider-Man που κάθε φορά έρχεται και μας βοηθάει στις δύσκολες ανάγκες. Δεν ισχύει αυτό. Όταν δοθεί μονοπόλιο στο κράτος να κάνει κάτι, συνήθως θα το υποτιμήσει και θα μειώσει την ποιότητα της υπηρεσίας. Ευχαριστούμε. Αν θα λέγαμε ότι κάτι διαφοροποιεί θεμελιωδώς την Αυστριακή σχολή από τα κλασικά οικονομικά, αυτό μάλλον είναι η μεθοδολογία της και η χρήση της πραξιολογίας ως κύριας μεθόδου. Και στη βάση αυτού μάλλον κατηγορείται η κλασική σχολή για
υπερβολικό θετικισμό, θα έλεγα. Θα θέλω να μας πείτε. Κάθε οικονομικό φαινόμενο, εφόσον το παρατηρούμε στον πραγματικό κόσμο ή στη φύση, για να έχουμε μία άποψη για αυτό, οφείλει να είναι μετρήσιμο. Δηλαδή, τα κλασικά οικονομικά βασίζονται στο κριτήριο της διαψευσιμότητας του Popper. Αν κάτι δεν είναι θετικό γεγονός, δηλαδή δεν μπορεί να τεθεί στη βάση της διαψευσιμότητας, δεν μπορεί να είναι μία επιστημονική πρόταση, και αυτό το οποίο είναι τσαρλατανισμός. Είναι μια βαριά λέξη, αλλά στην ουσία αυτό το πράγμα είναι. Η μεθοδολογία των κλασικών οικονομικών βασίζεται στην επιστημονική ανάλυση των οικονομικών φαινομένων μέσω της έννοιας της παρατηρήσεως, είτε του πειράματος. Πολύ πιο δύσκολα το πείραμα, διότι δεν μπορούμε να θεωρείται ανήθικο να κάνουμε οικονομικά πειράματα. Μία είναι να κάνουμε οικονομικό πείραμα ή να σας πάρουμε τα λεφτά από την τσέπη, να δούμε πώς θα αντιδράσετε, για να δούμε πώς οι δρόντες αντιμετωπίζουν μία τέτοια οικονομική κατάσταση. Και στη συνέχεια, από τη στιγμή που έχουμε κάνει κάποιες παρατηρήσεις, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μετράμε τα αναγκαία μεγέθη, ή σε περίπτωση που δεν μπορούμε να μετρήσουμε άμεσα, δημιουργούμε θεωρίες και θεωρητικά μοντέλα βάσει των οποίων προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Και αυτή είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και ένα πρόγραμμα ανάλυσης, το οποίο έρχεται από τις φυσικές επιστήμες και είναι μια ορίμανση των οικονομικών. Δηλαδή, με την έννοια ότι τα οικονομικά, όταν άρχισαν να αναλύονται ως ένας διακριτός πόλος σκέψης, ήταν μια κατηγορία της φιλοσοφίας. Δεν ήταν μια, ας το πούμε, διακριτή επιστημονική, κατά κάποιο τρόπο, αντίληψη των οικονομικών φαινομένων. Το πρόβλημα της φιλοσοφίας είναι ότι έχει τα όρια της, με την έννοια ότι δεν μπορεί να αναλύσει πράγματα τα οποία μπορούν να μετρηθούν. Και γι' αυτό η επιτυχία των μοντέρνων οικονομικών είναι ότι έχουμε μοντέλα, θεωρίες και τεχνικές πάνω από τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε και να αναλύσουμε ή να μετρήσουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για τα οικονομικά φαινόμενα. Την ίδια στιγμή, κάθε μοντέλο είναι μια αναπαράσταση της πραγματικότητας, δεν είναι αναγκαστικά η πραγματικότητα. Και η κρίση ενός μοντέλου είναι κατά πόσον, ακόμα και αν οι υποθέσεις ενός μοντέλου δεν είναι αυτές οι οποίες ισχύουν στην πραγματικότητα, κατά πόσο μπορούν αυτές να ερμηνεύσουν αυτά τα οποία βλέπουμε. Και είναι το πρόγραμμα του Friedman περί της θετικής οικονομικής. Συνήθως αυτό το οποίο λένε πάρα πολύ κριτικοί των κλασικών οικονομικών και της μεθοδολογίας του είναι οι αποτυχίες. Και αποτυχίες υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν, την ίδια στιγμή όμως δεν λένε τις επιτυχίες των οικονομικών, ας το πούμε των κλασικών οικονομικών. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αρκετά καλή θεωρία το πώς αντιλαμβανόμαστε τους εθνικούς λογαριασμούς, την αντίληψη των διεθνών οικονομικών. Έχουμε μια αρκετά, ας το πούμε, καλή αντίληψη στην έννοια της τιμολόγησης του παραγόγου και περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε μεθοδολογίες. Ακόμα, για παράδειγμα, και η τιμολόγηση της ασφάλισης, που θεωρείται ένα αναλογιστικό πρόβλημα, στην ουσία είναι ένα πρόβλημα οικονομικό. Ξεκινάει από τους ασφαλισμένους, που είναι οικονομικοί δρόντες, και πώς αυτοί θα αποφασίσουν την ασφάλισή τους. Έχουν λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη μεριά, για να πω, η αυστριακή οικονομία, έκανε το εξής λάθος. Μέσω της πραξιολογίας που ο Μιχάλης θα αναλύσει, απέρριψε τελείως το θετικισμό στην οικονομική μεθοδολογία και κατέληξε να είναι μια ετερόδοξη σχολή, η οποία πλέον βρίσκεται σε ένα υποτιθέμενο περιθώριο. Ενώ, ας το πούμε, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, η έννοια της οριακής ωφελημότητας, την οποία αναπτύσσουν τα αυστριακά οικονομικά, είναι ένα θεωρητικό μοντέλο. Δεν είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά βγήκαν και το μέτρησαν, αλλά εμπεριέχει ένα στοιχείο μοντελοποίησης, διότι η ωφελημότητα παρέστεται με μια συνάρτηση, η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες μαθηματικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, η θεωρία της επιχειρηματικότητας των αυστριακών οικονομικών, που είναι μια πολύ χρήσιμη θεωρία, η οποία έχει μείνει τελείως έξω, διότι οι αυστριακοί οικονομολόγοι επιμένουν να χρησιμοποιούν την πραξιολογία, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια αξιόπιστη μέθοδος ανάλυσης των οικονομικών φαινομένων, διότι ανείται τη μέτρηση. Η έννοια της πραξιολογίας είναι
Πράτο, είμαι ένας ζωντανός οργανισμός, άρα Πράτο, και με βάση με κάποιους απριόρι, ας το πούμε, με κάποια απριόρι δεδομένα, κινούμε στις οικονομικές του πράξεις. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα απριόρια, κάτι δεν μπορεί να μετρηθεί. Απριόρι για τον καθένα μπορεί να είναι το οτιδήποτε, σημασία έχει τι μπορούμε να παρατηρήσουμε, τι μπορούμε να μετρήσουμε και συνέχεια να το αναλύσουμε με βάση επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες τίθενται υπό τη βάσανο της διαψευσιμότητας. Ωραία. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω 8 λεπτά την πρασιολογία. Η πρασιολογία είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας κλάδος της λογικής ή των μαθηματικών. Και ξεκινάει από ένα βασικό αξίωμα. Είναι το αξίωμα της ανθρώπινης δράσης. Κάθε δράση που κάνετε, από πίσω έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός αυτός διαμορφώνεται από το δικό σας, τα λέγαμε, αξιακό σύστημα της δικής αντίληψης της πραγματικότητας και το καθεξής. Δεν μας αφορά. Δεύτερο αξίωμα που εισάγουμε είναι εμπειρικά απελευθεύσιμο. Είναι το αξίωμα της σπανιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μας ανθρώπινη δράση ή σε κάθε ανθρώπινη δράση είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε πεπερασμένους πόρους. Σταθερά πεπερασμένος πόρος είναι ο χρόνος και το σώμα μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να πραγματοποιήσουμε ταυτόχρονα όλες μας τις ανάγκες και δεν μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε επάπειρα. Κάποια στιγμή μας τελειώνουν οι πόροι. Από αυτά τα δύο αξιώματα μαζί, τα οποία είναι αλήθεια, δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί την ανθρώπινη δράση χωρίς να πραγματοποιήσει μια ανθρώπινη δράση ταυτόχρονα, προκύπτει το πόρισμα ότι κάθε ανθρώπινη δράση μας δείχνει ότι κάθε άτομο έχει ιεραρχεί σε εκείνη τη στιγμή την δράση του, τη συγκεκριμένη, ως ανώτερη στην αξιακή του κλίμακα. Για παράδειγμα, το ότι εσείς αυτή τη στιγμή ήρθατε εδώ σημαίνει ότι θεωρήσατε ότι η πιο καλή χρήση του χρόνου σας ήταν να έρθετε να παρακολουθήσετε εμένα να σας μιλάω για τα αυστριακά. Από αυτά τα αξιώματα παράγουμε άλλα διάφορα απορίσματα. Ένα είναι το μοντέλο της οριακής ωφέλειας, που μας λέει ότι στην ουσία ότι όσο μεγαλύτερη ποσότητα ενός αγαθού έχουμε, κάθε έξτρα μονάδα του αγαθού μπορεί να διατηρηθεί όσο σε λιγότερο πολύτιμες μας ανάγκες, άρα η ωφέλειά του είναι συνεχώς μειωμένη. Η ωφέλεια που εισπράττουμε είναι συνεχώς μειωμένη. Όντως, δεν είναι εμπειρική μέθοδος. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή ιεραρχήσατε τις ανάγκες σας, να το μετρήσουμε? Όχι. Μπορούμε να μετρήσουμε την οριακή ωφέλεια? Δεν μπορούμε. Αν και οι νεοκλασικοί προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Δείτε και παράδειγμα ένα άλλο αξίωμα, το οποίο είναι το αξίωμα της αμοιβαίας ωφέλειας μεταξύ κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης μιας συναλλαγής. Αν εγώ θέλω να έχετε εσείς το στυλό και εγώ έχω τη γραβάτα και θέλουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή. Εσείς έχετε το στυλό, έχω τη γραβάτα. Συμφωνούμε να την κάνουμε την ανταλλαγή. Τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή? Ότι εγώ εκτιμώ τη γραβάτα λιγότερο από το στυλό. Λιγότερο από το στυλό. Γι' αυτό και θέλω το στυλό. Εσείς, από την άλλη μεριά, θεωρείτε ότι το στυλό είναι λιγότερο πολύτιμο για σας από τη γραβάτα. Και θέλετε να κάνετε την ανταλλαγή. Μπορεί το στυλό να σας είναι χρήσιμο φυσικά, δηλαδή να θέλετε να γράψετε κάτι. Μπορεί να θεωρήσετε ότι με το να μου δώσετε το στυλό εμένα θα γίνω καλύτερος φίλος. Δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει κάτι στο στυλό και υπάρχει κάτι μέσα στη γραβάτα που εμείς θέλουμε να χάσουμε ή να κερδίσουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε, να τσεκάρουμε εμπειρικά αν αυτός ο ισχυρισμός, δηλαδή ότι κάθε άτομο εκ των προτέρων προσπαθεί να πιστοποιήσει το όφελός του? Όχι. Ο εμπειρισμός κάνει αυτόν τον ισχυρισμό. Κάνει αυτόν τον ισχυρισμό. Διότι θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το όφελο. Το όφελο δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό όμως. Εμπειρικά δεν μπορεί να το μετρήσει όπως ισχυρίστηκε. Η πρασιολογία δεν ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι είναι πάντα αρθολογιστές με την αυστηρή έννοια του όρου, ότι κάνουν πάντα σωστές επιλογές. Πριν 3.000 χρόνια, για παράδειγμα, θα πήγαινε κάποιος στο γιατρό με πονοκέφαλο και ο γιατρός θα του άνοιγε το κρανίο για να βγουν τα κακά πνεύματα. Με το ζόρι θα λέγαμε ότι αυτό ήταν μια ορθολογική πράξη. Κατά τον φόρμα Μίσες όμως, επειδή εκείνη τη στιγμή εκείνος ο άνθρωπος χρησιμοποίησε μέσα με βάση έναν σκοπό, πάει να πει ότι η δράση του ήταν ορθολογική, όχι απαραίτητα σωστή. Τώρα
Η αυστριακή σχολή και η πραξιολογία έδωσαν πάρα πολλά εφόδια στην νεοκλασική σχολή, αλλά δεν θεωρώ ότι τα χρησιμοποιούν και πάρα πολύ. Το πρώτο εφόδιο που έδωσε ήταν να περιγράψει ακριβώς τον ρόλο του τιμόνι σε μια οικονομία. Οι τιμές προκύπτουν μέσα στην ουσία μέσω της σύγκρουσης των αυστριακών κλιμάκων. Άλλα γράμματα επιθυμεί κάποιος, άλλα επιθυμεί κάποιος και με βάση ένα κοινό μέσο συναλλαγής καθορίζονται οι τιμές. Περιέχουν πληροφορία. Οι τιμές περιέχουν πληροφορία. Περιέχουν πληροφορία για τη σπανιότητα του πόρου, για τη ζήτηση του πόρου και για την ορθή χρήση του πόρου. Έχουν επίσης συμβάλει στο να απενοχοποιηθεί η έννοια του κέρδους και της ζημίας. Το κέρδος σημαίνει κάτι. Σημαίνει για παράδειγμα ότι ένας πόρος, μια παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται σωστά, εφόσον ικανοποιεί ανάγκες. Αν κάποιος έχει ζημία, το αντίθετο. Επίσης θεωρούμε ότι είμαστε μόνοι που καταλαβαίνει ακριβώς τη λειτουργία του χρήματος και όντως έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Και νομίζω ότι είμαστε η μόνη σχολή η οποία τη θεωρούμε και ως μορφή εργασίας. Στην ουσία με την πραξιολογία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορείτε να βλέποντας οικονομικά δεδομένα, έχοντας το εργαλείο, τη θεωρία από πίσω, να μπορείτε να τα ερμηνεύσετε, να βρείτε αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα φαινόμενα και πώς αυτά επηρεάζουν την ανθρώπινη δράση. Θα φαντάζομαι στις ενστάσεις που θα έχει ο ένας και ο άλλος θα μπορέσουν να εμβαθύνουν λίγο παραπάνω στο κόνσεπτ της πραξιολογίας. Η παρατήρηση που έχω να κάνω είναι εξής, ότι ξεκινάμε από ένα αξίωμα ανθρώπου δράση, πάμε σε ένα αξίωμα σπανιότητας και μετά βγαίνουν κάποια πορίσματα. Από τη στιγμή που ξεκινάς από αξιώματα και πας σε πορίσματα, το ενδιάμεσο είναι ότι υπάρχει ένα θεώρημα και από τη στιγμή που υπάρχει ένα θεώρημα, οφείλει να υπάρχει μία απόδειξη. Αυτή τη στιγμή μου περιέγραψε κάτι στο οποίο το θεώρημα δεν έχει κατά ανάγκη απόδειξη και δεν πιστεύω ότι το θεώρημα, ότι η αυστριακή οικονομία μπαίνει στη διαδικασία της απόδειξης αυτού του θεωρήματος. Και μιλάω με αυτούς τους όρους, γιατί μιλάς με όρους σχετικά μαθηματικούς. Δηλαδή, αξίωμα πόρισμα και το ενδιάμεσο θεώρημα είναι κλασική, ας το πούμε, αντίληψη που έχουμε οι μαθηματικοί που έχουν τελειώσει, στο πώς δομείται ένα σύνολο σκέψη. Συμφωνώ ότι η αυστριακή οικονομία, κυρίως ο Χάγκεκ, μιλάει πάρα πολύ ωραία για την έννοια της πληροφορίας και του ρόλου των τιμών, αλλά μιλάει σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο, δεν μιλάει σε ένα πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αυστριακή θεωρία τιμών, ενώ υπάρχει μια κλασική θεωρία τιμών, υπάρχει μια κλασική θεωρία τιμών επόπτωση και μια κινησιανή θεωρία τιμών. Δεν υπάρχει αυστριακή θεωρία τιμών. Από εκεί πέρα, όσον αφορά για την οριακή ωφελημότητα, ναι, είναι η μεγαλύτερη, ας το πούμε, συνεισφορά των αυστριακών οικονομικών, αλλά ας το πούμε και μαζί και με τις έννοιες πληροφορίας και την αγορά ως ένα σύστημα διάχυσης και διάχυσης πληροφορίας, πάνω κάτω αυτή είναι η συνεισφορά των αυστριακών σε αυτά. Στη μοντέρνα οικονομική και στην ουσία το κρίμα, το οποίο το λέω ότι είναι κρίμα, ότι έχει κολλήσει εκεί και δεν έχει προχωρήσει πιο πέρα από αυτά. Ωραία. Έχοντας πράξει αυτό που προσπαθεί αυτή τη στιγμή, να προσπαθεί να καταρρύψει την αστριακή μεθοδολογία, την έχει επιβεβαιώσει. Έχει χρησιμοποιήσει πεπερασμένους πόρους, έχει ιεραρχίσει τις ανάγκες του, διότι θεωρεί ότι αυτό που εκείνη τη στιγμή θέλει να κάνει είναι και το πιο σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς δεν θα το έκανε. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Προσπαθώντας δηλαδή να την καταρρύψει, την έχει επιβεβαιώσει. Επίσης υπάρχει μια άλλη σύγχυση, η οποία μας την κολλάνε η νεοκλασική σαν ταμπέλα. Δεν απορρίπτουμε την εμπειρική, θα λέγαμε, χρήση των μαθηματικών μοντέλων. Δεν έχουμε πρόβλημα με το να κάνουμε μια οικονομετρική ανάλυση και μετά να καταλήξουμε. Δεν απορρίπτουμε δηλαδή μια στατιστική μελέτη. Αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Χρησιμοποιούμε την εμπειρική μεθοδολογία ως απεικόνηση της αυστριακής θεωρίας. Για παράδειγμα, έστω ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανεβάσει το βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ τον επόμενο μήνα και για κάθε μήνα θα πρέπει να πληρώνεται κάποιος 1.000 ευρώ βασικό μισθό.
Και ο φαντάζομαι και ο κ. Γεωργιόπουλος και εγώ είμαστε κάτω του βασικού μισθού. Γιατί θεωρούμε ότι θα ανεβάσει την ανεργία. Έστω ότι τρέχουμε μία ανάλυση και βλέπουμε ότι η ανεργία δεν έχει ανέβει. Σύμφωνα με την εμπειρική μεθοδολογία, θα έπρεπε να κρατήσουν μία μισθή ή να αλλάξουν την άποψη του βασικού μισθού. Εμείς τι θα κάναμε σαν αστιακή. Θα βλέπαμε κάτι άλλο. Περιμένουμε να αυξηθεί η ενεργεία, αλλά δεν αυξήθηκε. Γιατί έχουν αλλάξει κάποιες άλλες μεταβλητές γύρω-γύρω, που δεν τις προσέξαμε με την πρώτη ματιά. Μπορεί να αυξήθηκε η παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Οπότε μετά να αυξήθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας και πόρες η παραγωγικότητα της εργασίας να τη σταθμίσει την αύξηση του μισθού. Δεν είναι ότι τους έχουμε στην μπούκα, σε εισαγωγικά. Είναι ότι χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία με πολύ διαφορετικό τρόπο. Βασικά περιέγραψε το τι θα έκανε ένας διπλασιακός οικονομολόγος και ένας αυστριακός οικονομολόγος. Και το λέω αυτό γιατί στη βιβλιογραφία και όταν έκανα τις ανατολικές μου σπούδες στα οικονομικά και θέματα οικονομικά, δεν υπήρχε κανένας αυστριακός, ας το πούμε, οικονομολόγος, τον οποίο μας παρατέθηκε βιβλιογραφία να διαβάσουμε με την έννοια μεθοδολογίας, όπως είπαμε, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μοντέλα, οικονομετρία, πρόβλεψη και ανάλυση. Και εκεί νομίζω είναι και το ουσιαστικό ζήτημα. Το να λες, συμφωνώ μαζί σου ότι το να αυξήσει τον κατώτερο μισθό θα αυξηθεί η ανεργία. Το ζήτημα είναι, και αυτό το οποίο έχει και μεγάλη ουσία στην έννοια της πολιτικής, το κατά πόσο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα για την εφαρμοσμένη πολιτική. Και εκεί οι Αυστριακοί δεν έχουν να δώσουν κάτι, διότι για να πεις το κατά πόσο πρέπει να κάνεις στατιστική, πρέπει να κάνεις οικονομετρία, πρέπει να κάνεις όλο αυτό το, ας το πούμε, πλαίσιο ανάλυσης στο οποίο απορρίπτει η πραξιολογία. Το να πούμε κατά πόσο θα αυξηθεί η ανεργία είναι επιμέρους. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι θα αυξηθεί η ανεργία. Κάποιος που θα υποστηρίξει βασικό μισθό θα στην ουσία εμέσως υποστηρίζει αύξηση ανεργίας. Τώρα το κατά πόσο θα γίνει, φυσικά θα τρέξει μια οικονομική ανάλυση και θα σας πω ότι ξέρουμε ότι θα αυξηθεί τόσο, θα προσπαθήσω να κρατήσω όποια μεταβλητή μπορώ σταθερή και αν κάποιος έχει κάποια ένσταση θα μου πει δεν διατήρησε εκείνη τη μεταβλητή σταθερή, ξανακάνε την οικονομική ανάλυση, δεν διατήρησε εκείνη τη μεταβλητή σταθερή, ξανακάνε την οικονομική ανάλυση. Η θεωρία είναι σωστή όμως. Δεν διαψεύδεται αυτό το πράγμα. Όσο και αν η ανεργία αυξήθηκε κατά 2% ή 3%. Περιμέναμε να αυξηθεί, τώρα το πόσο είναι καθαρά μια ποσοτική ανάλυση. Οι ποσοτικές αναλύσεις δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι επιστημονικές. Εγώ έχω μια άλλη ένσταση με τον εμπειρισμό. Ο εμπειρισμός δέχεται δύο είδων αλήθειες. Το ένα είδος αλήθειας είναι η αναλυτική αλήθεια. Η αναλυτική αλήθεια είναι, στην ουσία, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή. Αλήθεια, δεν λέω. Από το νόημα των λέξεων προκύπτει. Και όντως, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να περιγράφουν σωστά τις έννοιες που μετρούν, ώστε να υπάρχει μια σχέση μεταξύ των εμπειρικών δεδομένων που προσπαθούν να ταυτίσουν αυτές τις έννοιες. Η δεύτερη αλήθεια που δέχονται είναι η εμπειρική. Δηλαδή ότι κάτι είναι αληθές εφόσον επιβεβαιώνεται εμπειρικά. Αυτός ο ισχυρισμός που κάνετε όμως είναι αναλυτικός ή εμπειρικός. Μπορώ να τρέξω ένα πείραμα στο οποίο μπορώ να αποδείξω ότι οι μόνοι αληθείς ισχυρισμοί είναι αναλυτικοί και εμπειρικοί ή αυτό είναι μία αναλυτική αλήθεια από την άποψη ότι προκύπτει αξιωματικά αληθείς εκ της περιγραφής των ορισμών. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι, και τα δύο, δεν είναι τίποτα από τα δύο. Και αυτό είναι το εσωτερικό, θα λέγαμε, σφάλμα του εμπειρισμού. Είναι αντιφατικός. Πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο είδος εμπειρισμού, το οποίο να μας δίνει αλήθειες για τον κόσμο. Πραγματικά, και να μας δίνει δηλαδή μια καλή εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και αυτό είναι στην ουσία το κενό που γεμίζει η αστιακή σχολή. Πολύ φιλοσοφικό βέβαια αυτό, αλλά... Αυτό φοβάμαι ότι είναι τόσο φιλοσοφικό που τουλάχιστον εμείς οι εμπειριστές προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί με την έννοια ότι
αναλύουμε τα οικονομικά φαινόμενα με την έννοια να αντιληφθούμε συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεταβλητών και μεταξύ των οικονομικών δρόντων. Κανένας οικονομολόγος και διεκκλασικός δεν έχει μία θεωρία των πάντων. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε μία θεωρία των πάντων στις φυσικές επιστήμες, που ας το πούμε είναι ένα φυσικό σύστημα, ένα σύστημα το οποίο οι νόμοι είναι αιώνιοι, δεν αλλάζουν. Σε ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο οι υδρότες δεν συμπεριφέρονται ως φωτόνια, ως νετρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά πάντα αντιδρούν στα ερεθίσματα, τα οικονομικά ερεθίσματα τα οποία αναφέρονται, μπορεί να υπάρχει μια θεωρία των πάντων. Και νομίζω ότι είναι ένα, επέτρεψε μου τη φράση, ένας επιστημολογικός εμπεριαλισμός να θεωρήσει ότι υπάρχει μια θεωρία των πάντων στα οικονομικά. Το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε ως θεωρία των πάντων στα οικονομικά είναι η λεγόμενη θεωρία της γενικής ισορροπίας. Αλλά και αυτή είναι μια θεωρία η οποία είναι μια προσέγγιση της πραγματικότητας, δεν είναι η ίδια πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο εμπειρισμός είναι μέσα στα περιορισμένα, μέσα στα εργαλεία που έχει για να αναλύσει την πραγματικότητα, κατά πόσο μπορεί να ερμηνεύσει και να προβλέψει τα φαινόμενα τα οποία επικρατούν. Και ο μόνος τρόπος να το κάνεις αυτό είναι εμπειρικά. Έχω ένα μοντέλο το οποίο λέει για μια οικονομική μεταβλητή, ότι αν πειράξει αυτό, θα το δημιουργήσει αυτό. Μετά πρέπει να το δω στα δεδομένα. Πότε έγινε αυτό το φυσικό πείραμα και στα οικονομικά και να δω αν πράγματι η θεωρία και η πραγματικότητα συνέβησαν. Και αυτή είναι η ολόκληρη ο κλάδος της οικονομετρίας. Το οποίο γνωρίζω ότι η αυστριακή οικονομία το απορρίπτει. Είπα ότι δεν το μπορεί. Το κάνει. Μπορούμε και κάνουμε οικονομετρικές αναλύσεις. Δεν έχω δει ποτέ καμία οικονομετρική ανάλυση αυτή στη βιβλιογραφία. Ο Kirchner είναι μια ειδική περίπτωση και ο Kirchner έχει κάνει περισσότερο θεωρία της επιχειρηματικότητας. Δεν έχει κάνει θεωρία μακροοικονομική, ας το πούμε, την κλασική μακροοικονομική ανάλυση που σημαίνει επιχειρηματική κύκλη, ανεργία, ανάπτυξη. Όχι, θεωρία ανάπτυξη δεν θα το βάλω σε αυτό. Και νομισματική πολιτική. Δεν έχει κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι η εμπειρική προσέγγιση έχει το εξής μειονέκτημα. Δεν μπορεί να βρει διαρκείς σχέσεις από την άποψη ότι περιορίζεται μόνο στις στατιστικές σχετικότητες. Μπορώ εγώ να αποδείξω μια ισχυρή στατιστική συσχέτιση μεταξύ δύο φαινομένων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαρκή σχέση ανάμεσά τους. Μπαίνουμε σε πολιτικά χωράφια εδώ πέρα. Η αυστηρική θεωρία προσπαθεί να φτιάξει αυτές τις διαρκείες σχέσεις. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν μειώσω τεχνητά τα επιτόκια, τι θα γίνει αν τα αυξήσω, τι θα γίνει αν θα βάλω πλαφόν τιμών. Δεν χρειάζεται κάποιος να τρέξει ένα εμπειρικό πείραμα για να πει ότι αν βάλουμε την τιμή ψωμιού πάνω από την τιμή αγοράς θα έχουμε ελλείψεις στα μαγαζιά. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο που θα μας πει η οικονομετρία πέρα από σε τι ποσοστό θα έχουμε ελλείψεις. Εκεί είναι στην ουσία η διαφορά μας μεταξύ εμπειρικής και προσωπικής προσέγγισης. Διαφωνώ κάτι και σε αυτό. Η οικονομετρία σου δίνει, εάν την έχεις κάνει προσεκτικά, και αιτιακές σχέσεις. Δεν είναι ότι θα σου δώσει και τις σχετίες, θα σου δώσει και αιτιακές σχέσεις. Δηλαδή κάνεις αυτό που λέμε έλεγχο των υποθέσεων. Έχεις μία υπόθεση, τη βάζεις τα εμπειρικά δεδομένα και με βάση τα στατιστικά τεστ τα οποία απορρίπτουν ή δέχονται μία στατιστική υπόθεση, βγάζεις το συμπέρασμά σου. Το άλλο το οποίο αναφέρεις, ότι για παράδειγμα, αν ότι την τιμή του ψωμίου πάνω από μία τιμή θα έχω έλλειψη. Ναι, εκ των υστέρων το λέμε αυτό όταν έχουμε ένα κόρπους, ας το πούμε, μεθοδολογίας και οικονομικής θεωρίας, η οποία δεν υπήρχε κάποτε. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες δεν ήταν σαφές στον άνθρωπο του μεσαίωνα, ο οποίος δεν είχε ένα οργανωμένο τρόπο σκέψης που είναι η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή, αυτά τα οποία εσύ θεωρείς και που θεωρούμε όλοι βασικά δεδομένα, δεν ήταν. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ρόναλντ Κόουζο να κάνει την έννοια της, το theory of the firm, δηλαδή γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις. Και το μεγάλο, ας το πούμε, μεγάλη συνεισφορά του είναι ότι βάζει την έννοια των κόστων συναλλαγής, ότι υπάρχουν κόστη συναλλαγής τα οποία δεν επιτρέπουν την αποκεντρωμένη παραγωγή, αλλά η παραγωγή πρέπει να γίνεται ιεραρχικά σε μια επιχείρηση. Μας φαίνεται απλό αυτή τη στιγμή να το λέμε τώρα,
Αλλά τη δεκαετία του 30, το οποίο το αναπτύσσει ο Κώστας, ήταν επαναστατικό και γι' αυτό πήρε και ένα βραβείο Νόμπελ. Οπότε, θα σου πω αυτά τα οποία θεωρείς και θεωρούμε αυτή τη στιγμή ως απλά δεδομένα, δεν ήταν καθόλου απλά και καθόλου δεδομένα. Έπρεπε να αναπτυχθεί ένα κόρπους σκέψης και μία ανάλυση πίσω από αυτά, η οποία είχε να κάνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό με με τη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων και την εξήγησή τους και μετά και το τρέξιμο σε δεδομένα για να αντιληφθούμε, για παράδειγμα, το πώς αυτές οι θεωρίες μετά παλιθεύονται στην πράξη. Πέρα από την συζήτηση που, αν την πάμε στο φιλοσοφικό επίπεδο περί του πώς αποκτάται η γνώση για τη λειτουργία του κόσμου και της οικονομίας, μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ, όπως είναι εμφανές. Είναι σημαντικό για την οικονομική επιστήμη να αναλύει και πραγματικά φαινόμενα και κύριο αντικείμενο οικονομολογικής μελέτης είναι η λεγόμενη επιχειρηματική κύκλη. Το φαινόμενο του να δημιουργείται, να δημιουργούνται αυτό που συχνά ονομάζουμε φούσκες. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την προσέγγιση των Αυστριακών σε πρώτο επίπεδο, γύρω από τους επιχειρηματικούς κύκλους. Για να εξηγήσουμε την αυστριακή θεωρία επιχειρηματικών κύκλων, Austrian Business Cycle Theory, ABCT, πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγούδα λίγο στην έννοια της χρονικής προτίμησης. Η χρονική προτίμηση είναι στην ουσία, ο βαθμός με τον οποίο εμείς σε διαφορετικό επίπεδο αποταμιεύουμε και εξοδεύουμε. Ένας άνθρωπος με υψηλή χρονική προτίμηση ξοδεύει περισσότερο από ό,τι αποταμιεύει, ένας με χαμηλή αποταμιεύει περισσότερο από ό,τι εξοδεύει. Όταν σε γενικό επίπεδο, σε μακροοικονομικό επίπεδο, υπάρχει μια τάση να αυξάνονται οι αποταμιεύσεις, στην ουσία βλέπουμε και μια αύξηση των αποθηματικών των τραπεζών. Γιατί? Διότι όταν οι άνθρωποι αποταμιεύουν, συνήθως αποθηκεύουν τα χρήματά τους στις τράπεζες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τράπεζες εκείνη τη στιγμή βλέπουν να έχουν περισσότερο χρήμα στην κατηστικότητα τους. Βάζουμε λίγο την έννοια της ενεργειακής ωφέλειας. Έχουν περισσότερο από ένα αγαθό, άρα το εκτιμούν λιγότερο. Τι θα κάνουν? Θα χαμηλώσουν τα επιτόκια ώστε να αρχίσουν να δίνουν ενέσεις δανεισμού στην αγορά. Οι επιχειρηματίες, βλέποντας ότι οι τράπεζες χαμηλώνουν τα επιτόκια, παίρνουν δύο ειδών σινιάλα. Πρώτο είναι ότι υπάρχουν πραγματικές αποταμιεύσεις στην αγορά. Δεύτερον, ότι μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια. Το ότι οι άνθρωποι έχουν αποταμιεύσει στην ουσία δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια ανικανοποίητη ζήτηση. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν τρόπο να δαπανίσουν τα χρήματά τους, οπότε ο επιχειρηματίας στην ουσία μετά, πραγματοποιώντας τα επιχειρηματικά του σχέδια, θα προσπαθήσει να προσελκύσει τα χρήματα από τα μειωμένα χρήματα των καταναλωτών. Έτσι λοιπόν έχουμε, στην ουσία θα λέγαμε, το επιτόκιο να συντονίζει την χρονική προτίμηση των καταναλωτών με τις επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρηματιών. Βάζουμε λιγάκι στον αλγόριθμο την Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα έχει την εξής ικανότητα. Μπορεί να αυξάνει κατά το δοκούν τα αποθηματικά των τραπεζών. Αν η χρονική προτίμηση των καταναλωτών είναι υψηλή, δηλαδή εισοδεύουν και δεν αποταμιεύουν, και η τράπεζα αυξήσει τα αποθηματικά των τραπεζών, στην ουσία θα πέσουν πάλι τα επιτόκια. Οι επιχειρηματίες πάλι παίρνουν αυτά τα δύο σινιάλα. Το ότι υπάρχουν αποταμίευσεις στην αγορά, ότι υπάρχουν αποταμίευσεις στην αγορά και ότι μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν τα project τους. Δανείζονται και αρχίζουν και δαπανούν τα χρήματα στην αγορά. Συνήθως θα τα δαπανίσουν σε συντελεστές παραγωγής και σε εργασία, ώστε να πραγματοποιήσουν καινούριες παραγωγικές διαδικασίες. Εφόσον αυξάνει τη ζήτηση των παραγωγικών συντελεστών και όλες οι καταναλωτές άλλες έχουν μείνει ίδιες, θα αυξηθεί και η τιμή τους. Το ότι αυξάνει τη τιμή τους, στην ουσία θα προσελκύσει και άλλους επιχειρηματίες σε αυτό το κλάδο, διότι βλέπουν ότι με την αύξηση του τιμών αυξάνονται και τα κέρδη. Πραγματοποιούνται λοιπόν τα επιχειρηματικά σχέδια, αλλά η τράπεζα ανησυχεί για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή την ρευστότητα επάπειρον. Θα δημιουργήσει πληθωρισμό. Οπότε αναγκαστικά πραγματοποιεί σε κάποιο σημείο χρηματοπιστωτική συστολή. Ανεβάζει τα επιτόκια και καλεί τις τράπεζες να αρχίσουν να εισπράττουν τα δάνεια. Να εισπράττουν τους στόχους των δανείων, να απαιτούν από τους επιχειρηματίες να αποπληρώσουν τα δάνεια.
Επειδή όμως τότε η χρονική προτίμηση των καταναλωτών δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει, είναι πάντα υψηλή, έχουν συγκεκριμένες χι καταναλωτικές συνήθειες, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί από τα project των επιχειρηματιών αυτών δεν καταναλώνονται. Άρα εκείνη την περίοδο έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα να παρουσιάζουν ζημίες. Δεν μπορούν, ελλείψεις και αυτών λοιπόν δεν έχουν χρήματα να αποπληρώσουν τα δάνεια και ξεκινάει στην ουσία ένα σπιράλ, ένα ντόμινο τραπεζικών πτωχεύσεων. Η μία τράπεζα έχει κόκκινα δάνεια, ζητάει από την άλλη βοήθεια για την ανακεφαλαιοποίησή της, η άλλη έχει χτυπηθεί από κόκκινα δάνεια και έτσι στην ουσία έχουμε μία αποτυχία του τραπεζικού τομέα, ένα μεγάλο bank run θα λέγαμε. Στην ουσία η Αυστριακή Σχολή απαντάει σε 4 κύρια ερωτήματα. Γιατί επηρεάζονται συνήθως σε μία κρίση οι πρωτογενείς δραστηριότητες των ανθρώπων, δηλαδή η εργασία και η βιομηχανία κεφαλαιοχικών αγαθών. Αυτό θα το είδατε στην φούσκα των στεγαστικών, όπου η ανεργία συνήθως χτύπησε κλάδους οι οποίοι ασχολούνταν με την κατασκευή κτηρίων, οικοδομικών υλικών και καθεξής. Δεύτερο πράγμα που απαντάει είναι το ότι δικαιολογεί το ότι ενώ πριν είχαμε μία άνθηση άνευ προηγουμένου και είχαμε επιχειρηματίες να είναι επιτυχημένοι και να έχουν κέρδος και να έχουμε τεχνολογική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας, πώς ξαφνικά εκείνη τη στιγμή, όταν πραγματοποιείται η πιστοτική συστολή, έχουμε αποτυχίες σε μαζικό επίπεδο πάρα πολλών επιχειρήσεων. Και τελευταίο, αυτό που εξηγεί είναι το γεγονός ότι συνήθως οι βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών δεν επηρεάζονται τόσο πολύ. Δεν επηρεάστηκε, για παράδειγμα, η βιομηχανία τροφίμων όταν έγινε η φούσκα των στεγαστικών δανείων. Η λύση που προτείνει η Αυστριακή σε μια τέτοια περίοδο είναι μια λύση αποστασιοποίησης του κράτους από την οικονομία. Γιατί, κατά τη διάρκεια της άνθησης, έχει πραγματοποιηθεί μια πλαστή, θα λέγαμε, διαμόρφωση των τιμών. Μέσω τεχνητών επιτοκίων ανέβηκε η τιμή εργασίας, ανέβηκαν οι τιμές κεφαλαιοχικών αγαθών. Πρέπει οι τιμές αυτές να πέσουν, ώστε να μπορέσουν τα αγαθά των οποίων η τιμή είχε ανεβεί τεχνητά, να μπορέσουν τα αγαθά αυτά να ανατεθούν στις κερδοφόρες, στις πραγματικά κερδοφόρες δραστηριότητες που θα έπρεπε να τοποθετηθούν. Στην ουσία, αυτή ήταν η πρόταση του Φων Μίσες, έπρεπε το κράτος να μην κάνει τίποτα. Μία τέτοια κρίση, όπου τα αυστριακά οικονομικά όντως βοήθησαν, ήταν η κρίση του 1920. Υπάρχει μία παρόμοια κρίση με το 1929, αλλά συνέβη 10 χρόνια νωρίτερα. Ο πρόεδρος της Αμερικής ήταν ο Κούλιτς τότε και είχε σύμβουλο τον Χούβερ. Τι έκανε? Ο Κούλιτς ήταν τόσο αργόστροφος, θα λέγαμε, στο να επέμβει στην κρίση, όπου μέχρι να αποφασίσει να επέμβει, δεν είχαμε καμία επικρατική παρέμβαση και η κρίση τελείωσε, θα λέγαμε, σε ένα διάστημα 6 με 9 μήνες. Αντιθέτως, όταν το 1929 ξεκίνησε ο Χούβερ τα διάφορα μέτρα του ώστε να κρατήσει τεχνητά υψηλές τιμές εργασίας και τα επιτόκια χαμηλά, είχαμε μια κοινή κίνηση της κρίσης για τουλάχιστον 5 χρόνια αργότερα. Αυτή είναι στην ουσία η όλη η θεωρία των επιχειρηματικών κύκλων με βάση την Αυστριακή Σχολή. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκη για να την εισηγήσω σε 8 λεπτά, αλλά πιστεύω να καταλάβω τις γενικές γραμμές τι ισχύει. Η βασική αρχή της αυστριακής θεωρίας των κύκλων μπορεί να συνοψιστεί σε αυτό που λέμε boom and bust, δηλαδή υπάρχει μια πιστοτική, κατά κάποιο τρόπο, έξαρση, ένας πιστοτικός οργασμός, ο οποίος κάποια στιγμή σκάει ως φούσκα. Κεντρικό σημείο της θεωρίας τους είναι η ύπαρξη της κεντρικής τράπεζας, η οποία αλλάζει τα σήματα με τα επιτόκια. Πρόβλημα 1. Οι κεντρικές τράπεζες είναι ένα φαινόμενο σχετικά μοντέρνο, συνήθως κυρίως του 20ου αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν οικονομικές κρίσεις και φούσκες και μανίες και πιο πριν. Υπήρχε η tulip mania στην Ολλανδία τον 17ο αιώνα και δεν υπήρχε καμία κεντρική τράπεζα που δημιούργησε το πρόβλημα. Το ίδιο και οι τρεις υφέσεις, αν θυμάμαι καλά, μετά τον εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ, δεν υπήρχε κάποια κεντρική τράπεζα η οποία τις δημιούργησε. Οπότε οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αυτά τα περίεργα δημιουργήματα τα οποία αποτυγχάνουν συνέχεια και δημιουργούν οικονομικές κρίσεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα για να κατακρίνει κάποιες κεντρικές τράπεζες, αλλά
δεν μπορούν να είναι από μόνες τους οι τελείως υπεύθυνες για, για αυτό το πρόβλημα. Το άλλο το οποίο είναι ουσιαστικά πρόβλημα στην αυστριακή οικονομική θεωρία είναι το εξής, ότι εντάξει, η Κεντρική Τράπεζα είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι και κάνουν συστηματικά λάθος. Και εσύ ρε φίλε, συγγνώμη, τι κάνεις, δεν το βλέπεις. Σε κορόδεψαν μία, σε κορόδεψαν δύο, σε κορόδεψαν τρεις, στην τέταρτη κάπου νομίζω ότι έχεις εσύ το θέμα σου. Και το λέω έτσι σχηματικά, διότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς ανθρώπους για πολύ καιρό με ένα συστηματικό τρόπο. Κάποτε σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν ίσχυε η αυστριακή θεωρία, από ένα σημείο και μετά λένε: «Οκ, με κοροϊδεύει τώρα, τι θα πάω να κάνω?» Αυτό το οποίο θα κάνω, θα αποδυσαυρίσω τα χρήματά μου. Θα τα βγάλω εκτός τραπεζικού συστήματος. Οπότε, τι θα συμβεί? Όταν μειωθεί η προσφορά χρήματος στο τραπεζικό σύστημα, τα επιτόκια θα αυξηθούν από μόνος. Οπότε, η ισορροπία την οποία η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αποφύγει μειώνοντας την τεχνικά, θα αυξανόντουσαν, γιατί οι άνθρωποι απλά θα απέσυναν τα χρήματά τους. Δηλαδή θα υπάρχει μια φυσική τάση των οικονομικών να επανέρχονται στην ισορροπία, απλά θα ερχόντουσαν μέσα από ένα κανάλι. Οπότε δεν είναι επαρκής η εξήγηση που δίνουν τα αυστριακά οικονομικά. Αυτό το οποίο δίνει η κλασική θεωρία για τους επιχειρηματικούς χείρους είναι ότι πρόκειται συνήθως για φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με πραγματικούς συντελεστές. Δηλαδή η νομισματική πολιτική έχει τα προβλήματά της, αλλά δεν είναι από μόνη της επαρκής και ικανός λόγος για να εξηγήσει τα φαινόμενα των επιχειρηματικών κύκλων. Υπάρχουν φαινόμενα, για παράδειγμα, αν έχεις μια κρίση πετρελαίου στον Περσικό κόλπο, το 1973 αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος σου δημιούργησε μια ύφεση. Αν έχεις μια κρίση χρέους, αυτός είναι ένας λόγος για να έχεις μια οικονομική ύφεση. Αν έχεις, για παράδειγμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και αλλαγές στην τεχνολογία. Αν συμβεί ένα τεχνολογικό σοκ στο οποίο οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν μπορούν αυτόματα να προσαρμοστούν, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με το πόσο θα ξοδέψουν και πόσο θα αποταμιεύσουν. Η ύπαρξη των συνδικάτων, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαζόντως καταστρεπτική για τις οικονομίες, είναι ένας πραγματικός ρόλος που μπορεί να δημιουργήσουν οικονομικούς κύκλους. Τα αυστριακά οικονομικά μπορεί να είναι αυτό το οποίο λένε μια υποκατηγορία, δηλαδή ένας χρηματοοικονομικός τομέας ο οποίος μένει αρρύθμιστος για πολλά χρόνια, ο οποίος αναλαμβάνει πάρα πολλούς κινδύνους, αλλά έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι για την αυστριακή οικονομία και γενικά για τον αυστριακό τρόπο σκέψη, έννοια της ρύθμισης των αγορών και γενικά, ας το πούμε, ενός μοντέλου όπου υπάρχει και μία παρέμβαση ενδεχομένως από το κράτος, είναι εκτός, ας το πούμε, του μοντέλου σκέψης του. Διότι αν, για παράδειγμα, οι τράπεζες αναλαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα, πρέπει να υπάρχει κάποιος κεφαλαιακός κανόνας, για παράδειγμα, που να σου λέει ότι εντάξει, αναλαμβάνεις ρίσκα, πρέπει να κρατάς και κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Δηλαδή, στην αυστριακή οικονομική σκέψη, όλοι μας οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί τα κάνουν πάρα πολύ καλά στο 99% των περιπτώσεων, εκτός από το 1% που η Κεντρική Τράπεζα παίζει με τα επιτόκια. Και εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, εσωτερική αντίφαση στο μοντέλο σκέψης τους. Δεν έχετε θεωρία και των επιχειρήσεων. Δεν άκουσα κάτι. Μια κριτική άκουσα για την αυστριακή σχολή μου, δεν άκουσα κάτι άλλο. Σου είπα. Υπάρχει μια θεωρία εκεί. Η θεωρία έχει να κάνει κυρίως ότι τα οικονομικά φαινόμενα και οι οικονομικοί κύκλοι είναι αποτελέσματα πραγματικών φαινομένων. Δηλαδή, ναι, μεν η νομισματική πολιτική μπορεί να παίξει ένα ρόλο στο να δημιουργήσει κάποια φαινόμενα επιχειρηματικού κύκλου, αλλά δεν είναι αποκλειστικά ο μοναδικός λόγος, όπως θεωρεί η αυστριακή σχολή, ότι δηλαδή ξαφνικά τα επιτόκια μειωθήκαν και κοροϊδέψαμε όλο τον κόσμο και κάνανε επενδύσεις οι οποίες δεν έπρεπε να κάνουν. Έχει κάνει αυτό που λέμε στα αγγλικά straw man argument, έναν αυστηρά άνθρωπο έχει θέσει στην ουσία. Η αυστηρική θεωρία και των επιχειρήσεων εξηγεί ενός είδους κρίσης. Αυτές οι οποίες στην ουσία ακολουθούν μετά από μια χρηματοπιστωτική επέκταση. Φυσικά, μια κρίση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και από έναν πόλεμο. Αλλά εκεί πέρα ο λόγος είναι εμφανής. Έγινε πόλεμος. Μια κρίση της τουλίπας, για παράδειγμα, όπου εκεί πέρα υπήρχε, για παράδειγμα, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, μπορεί να υπήρχε με ένα
να υπήρχε μια υπερεπιχειρηματικότητα, να το πω σε εισαγωγικά, μεγάλα ρίσκα. Εκεί πέρα εξηγείται. Εξηγείται η κρίση, όπως εξηγείται για παράδειγμα το γεγονός ότι υπάρχει μια τεχνολογική ανακάλυψη που έθεσε τις επιχειρήσεις εκτός ρυθμού. Ωραία. Αυτά είναι εμφανείς αιτίες κρίσης. Η αυστηρική θεωρία προσπαθεί να εξηγήσει ακριβώς αυτό το πιο ύπουλο συσσαγωγικά θα λέγαμε φαινόμενο που ακολουθείται μετά από την χρηματοπιστωτική επέκταση. Οπότε από ένα σημείο και μετά ο συνομιλητής του μάλλον δεν έχει μελετήσει θα έλεγα το υπόβαθρο της αυστριακής σχολής. Επίσης μίλησε για το ότι συνεχώς οι επιχειρηματίες θα εξαπαντώνται με τα χαμηλά επιτόκια. Εξήγησα πριν ότι ένα τεχνητά χαμηλό επιτόκιο είναι ένα τεχνητά χαμηλό επιτόκιο από την άποψη ότι υπάρχει εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το κανονικό επιτόκιο. Αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το κανονικό επιτόκιο, πώς θα σχεδιάσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πάντα θα κάνουμε λάθη. Αν η διαστέρωση υπάρχει, ξέρω ότι αυτό το επιτόκιο δεν είναι το πραγματικό επιτόκιο, εγώ δεν μπορώ και πάλι, παρόλο που ξέρω ότι με προειδεύει, δεν έχω τη σωστή πληροφορία. Έχω τη λάθος, αλλά δεν μπορώ να βρω τη σωστή. Διότι δεν με επιτρέπει και η Κεντρική Τράπεζα να βρει τη σωστή. Δεν επιτρέπουν οι τράπεζες να δανείσουν με διαφορετικό επιτόκιο, με φυσικό επιτόκιο, για παράδειγμα. Αυτή η διαστέρωση του επιτοκίου στην ουσία είναι μόνιμη. Υπάρχει εκεί πέρα, διαστερώνει όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει κάποιος στην αγορά ή να προχωρήσει τα σχέδιά. Άρα η κεντρική μεταβλητή στην αυστριακή θεωρία είναι του φυσικού επιτοκίου, αν έχω καταλάβει καλά. Αν δεν υπάρχει αυστριακή θεωρία που λέει πόσο είναι αυτό το επιτόκιο, αντίθετα υπάρχει κλασική και νεοκλασική θεωρία που λέει αυτό πόσο είναι το επιτόκιο, το οποίο μετριέται, το μπορούμε να το μετρήσουμε στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια μεταβλητή την οποία παρατηρούμε, αλλά μέσω οικονομικών μοντέλων μπορούμε να τη βρούμε. Άρα εδώ υπάρχει και ένα θέμα μεθοδολογίας. Λες ότι υπάρχει ένα φυσικό επιτόκιο, δεν είναι. Ποιο είναι. Υπάρχει αυστριακή μεθοδολογία μέτρηση. Τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν υπάρχει. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Δεν πιστεύω ότι είναι ένα strawman argument με την έννοια ότι όταν έχεις μια θεωρία επιχειρηματικών κύκλων, έχεις μια θεωρία η οποία αναλύει μια υποκατηγορία των επιχειρηματικών κύκλων, πρέπει να έχεις μια θεωρία η οποία αναλύει τους επιχειρηματικούς κύκλους στο σύνολό τους. Άρα, αυτό το οποίο μου περιγράφεις, έχεις μια θεωρία των τραπεζικών, μια θεωρία των τραπεζικών κρίσεων και όχι αναγκαστικά των επιχειρηματικών κύκλων. Και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η μετακεϊνσιανή σχολή, όπου είναι η πιο κοντινή στον Κέινς αυτή τη στιγμή, έχει μια θεωρία που είναι πολύ κοντά στη δική σας. Με την έννοια, αυτό που ονομάζει είναι η θεωρία του Μίνσκι. Ο Χάιμαν Μίνσκι είναι ένας σημαντικός οικονομολόγος, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτα, αναλύει στη βάση αυτού που λες τους επιχειρηματικούς κύκλους. Αλλά το ουσιαστικό πρόβλημα αυτό το θεωρώ είναι το εξής. Έχει την κρίση του 29 και η κρίση του 29 πότε ξεκινάει, όταν πέφτει το χρηματιστήριο. Και το ερώτημα είναι, ωραία, έπεσε το χρηματιστήριο, γιατί να αρχίσει μια ύφεση. Δεν υπάρχει μια απάντηση εντεταγμένη σε ένα ολιστικό μοντέλο το οποίο σου εξηγεί τον μηχανισμό μετάβασης από την κρίση του χρηματιστήριου, που είναι σχετικά μικρή. Οι χρηματιστηριακές αγορές είναι μικρές σε σχέση με τις αγορές συναλλάγματος και ομολόγων. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα μεθοδολογικό του πώς εξηγείται. Και το άλλο το οποίο θέλω να πω ότι ακόμα και στις κλασικές νεοκλασικές θεωρίες δεν υπάρχει ένα corpus, δηλαδή δεν υπάρχει μία εξήγηση για τους οικονομικούς ίδιους. Είμαστε, μπορούμε να πούμε λίγο περιπτωσιολογικά σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το οποίο όμως είναι πραγματικότητα, ότι οποιασδήποτε φορές τρέξαμε οικονομετρία στην θεωρία των αυστριακών κύκλων, απλά τα δεδομένα δεν συμφώνησαν με τις βασικές αρχές της θεωρίας. Και μια βασική αρχή της αυστριακής θεωρίας που δεν λένε είναι η εξής. Ότι ναι, πέφτει η παραγωγή των κεφαλαιοχικών αγαθών και ταυτόχρονα η δαπάνη μεταφέρεται στα καταναλωτικά αγαθά. Αυτό το οποίο όμως παρατηρείται στις κρίσεις είναι και ότι πέφτουν συνολικά οι δαπάνες, ακόμα και στα καταναλωτικά αγαθά, όχι μόνο στα κεφαλαιοχικά αγαθά. Διότι συμβαίνει αυτή η μετάβαση από τον ένα κλάδο, από τα long term,
ας το πούμε αυτό που λες στην μακροχρόνια time preference, στην βραχυχρόνια. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρείται πέφτει συνολικά η επένδυση και η κατανάλωση και εκεί είναι που είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη θεωρία. Ερωτεχνικό, αλλά στο αναφέρω μου πως έχεις κάποια άποψη γι' αυτό. Νομίζω έγιναν πάρα πολλά λάθη εκ μέρους του, διότι η αστική θεωρία δεν λέει ότι έχει πέσει η παραγωγικότητα του κεφαλαίου κατά κάποιο τρόπο. Απλά το ότι η επιχειρηματικότητα ήταν λάθος εξ αρχής. Το ότι το κεφάλαιο μπορεί να ήταν παραγωγικότατο. Μπορεί να έκανε παρήγαγε πολλά περισσότερα για παράδειγμα αυτοκίνητα. Απλά το θέμα είναι ότι κανένα από αυτά δεν πωλήθηκε. Διότι δεν υπήρχε πραγματική ζήτηση για αυτά. Εκείνη στην ουσία η αστική σχολή δεν λέει κάτι τέτοιο. Επίσης το ότι μπορούμε να βρούμε το σωστό επιτόκιο. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να το βρω το σωστό επιτόκιο. Συγγνώμη, δεν γίνεται να το βρω. Διότι το επιτόκιο δεν μπορεί να βρεθεί από έναν μηχανισμό ο οποίος είναι εκτός της αγοράς και κάπως μετράει, θα λέγαμε, τη χρονική προτίμηση των ανθρώπων. Μπορούμε να μετρήσουμε τη χρονική προτίμηση των ανθρώπων. Μπορώ να βάλω έναν αριθμό στο πώς θα πανάτε και πόσο ξοδεύετε και πόσο αποταμιεύετε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ειδικά όταν δεν είμαι εδώ δίπλα σας. Δεν έχω την πληροφορία. Την άμεση πληροφορία. Οι τράπεζες την έχουν όμως. Αλλά οι τράπεζες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη λειτουργία, διότι υπάρχει μια κεντρική τράπεζα που τους λέει τι να κάνει. Είναι στην ουσία, θα λέγαμε, το πρόβλημα, ένα πρόβλημα γνώσης στην ουσία. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να αντισταθμίσει στο πρόβλημα γνώσης που έχει, καρδιναλικά ορίζοντας επιτόκια. Και καρδιναλικά υποθέτοντα συγκεκριμένε χρονικέ προτιμήσει από του καταναλωτέ. Εκεί είναι το πρόβλημα με την αυστριακή. Εκεί είναι το θέμα που επισημαίνει η αυστριακή σχολή, ότι η κοπή του νομίσματο και η ποσότητα του νομίσματο μέσα σε μια οικονομία δεν πρέπει να είναι αποκομμένη από την χρονική προτίμηση των ανθρώπων. Και η χρονική προτίμηση των ανθρώπων μπορούν να την ξέρουν μόνο οι ίδιοι άνθρωποι και οι άλλοι άνθρωποι με του οποίου συναλλάσσουν. Πολύ σύντομα. Λέμε στα οικονομικά υπάρχουν συνάρτησεις προσφοράς και ζήτησης. Τις παρατηρούμε, ξέρετε εσείς τη συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης που έχετε. Παρατηρούμε όμως μία τιμή. Άρα που μέσα από την παρατηρούμενη τιμή μπορούμε να κάνουμε back out την συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης. Ότι κάτι δεν είναι ένα ας το πούμε μέσο στο οποίο δεν παρατηρούμε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το εκμεέψουμε από άλλες παρατηρούμενες μεταβλητές. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, βλέπεις μόρια και άτομα εδώ. Όχι. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν, διότι μπορούμε μέσω παρατήρησης και πειράματος να τα εκμεέψουμε μέσω της επιστημονικής μεθόδου. Άρα, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τη χρονική προτίμηση των ανθρώπων, ναι, ισχύει. Μεμονωμένων ανθρώπων δεν μπορούμε να την παρατηρήσουμε. Μπορούμε να την παρατηρήσουμε όμως ως σύνολο. Και να δούμε με βάση τη συνολική συμπεριφορά ποια είναι το γενικό επίπεδο τιμών και πώς καθορίζονται οι τιμές για διάφορα μεγέθη. Δηλαδή, αυτός ο αγνωστικισμός του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τι μπορεί να κάνει κάποιος ατομικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη συλλογική, ας το πούμε, συμπεριφορά. Και αυτό έχει να κάνει με τη βασική διάκριση μικροοικονομίας και μακροοικονομίας. Θα σας ρωτήσω κάτι δύο λεπτά. Το νόμο του Σέι τον δέχεστε. Ναι. Αυτό είναι ένα μεθοδολογικό σφάλμα. Δεν μπορεί να είσαι. Ο νόμος του Σέι, η βασική αρχή του νόμου του Σέι είναι ότι δεν μπορεί να ισχύσει μπορεί να ισχύσει μόνο σε ανταλλακτική οικονομία. Ο ρόλος δεν έχει ρόλο η νομισματική πολιτική και τα επιτόκια. Και η βασική αρχή του νόμου του Σέι είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε general glut. Το general glut είναι ότι δεν υπάρχει υπερβάλλον προϊόντων τα οποία παραμένουν αδιάθετα στην αγορά, ενώ πριν είπες, νομίζω κάτι δεν μπορώ. Ο νόμος του ΣΕΙ λέει ότι η παραγωγή ενός αγαθού προκαλεί τη ζήτηση για άλλα αγαθά. Ναι, όντως μπορώ εγώ να παράσω ένα αγαθό και η παραγωγή αυτού του αγαθού να δημιουργήσει ζήτηση για έναν άλλον αριθμό αγαθών. Αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η ζήτηση θα είναι ακριβής. Αυτό συνεπάγεται. Όχι, δεν συνεπάγεται αυτό. Αυτό λέει διότι, ο νόμος του ΣΕΙ, συγγνώμη. Όχι, διότι ο νόμος του ΣΕΙ προϋποθέτει ότι υπάρχει ότι η αγορά λειτουργεί μόνη της, χωρίς να την επηρεάζει κανένας.
Ναι, η αγορά κινείται συνεχώς προς ένα εκολυμπρίο που η προσφορά πάντα ταυτίζεται με τη ζήτηση. Δηλαδή φτάνει, αλλά έρχεσαι και αλλάζει την επιτόκια. Φυσικά και όμως το save θα ισχύσει. Φυσικά. Εννοείται. Γιατί προϋποθέτει άλλο είδος λειτουργίας. Δεν προϋποθέτει κάποια κυβερνητική παρέμβαση. Ας το βάλουμε την κυβερνητική παρέμβαση. Όμως το save, συγγνώμη που διακόπτω, όμως το save δεν λειτουργεί σε καθεστώς εν χρήμα της οικονομίας. Είναι απλό. Δεν λαμβάνει υπόψη τα νομισματικά φαινόμενα. Δεν λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, ότι το χρήμα δεν χρησιμοποιείται μόνο για ανταλλακτικό σκοπό, αλλά χρησιμοποιείται και ως μέθοδος αποταμίευσης και ως ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο δίνει στον κάτοχό του κάποια. Το χρήμα είναι αντίκτυπο σε αγαθά. Ή μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό σαν αγαθό δηλαδή. Δεν είναι το χρήμα μία, θα λέγαμε, μία έννοια. Πώς να το πω. Είναι και αυτό ένα αγαθό, το οποίο στην ουσία αντιπροσωπεύει άλλα αγαθά. Οπότε ο νόμος του ΣΕΙ μπορεί να ισχύσει και για το χρήμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι η ουσιαστική του, θα λέγαμε, συνεισφορά. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή ένσταση ως προς αυτό από την εκκλησιαστική σχολή. Μάλλον είναι προϊόν παρεμηνίας. Όπως παρεμηνεύεται και πάρα πολλές φορές και ο νόμος του Γκρέσαν για το ότι το κακό χρήμα διώχνει το καλό. Είναι δηλαδή κάποια χειράνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα απάντηση μερικές φορές. Πρέπει να διαβάσει κάποιος ακριβώς τι λέει ο νόμος. Πέρα από το θέμα των επιτοκίων που νομίζω το αναλύσαμε αρκετά και της παρέμβασης του κράτους στα θέματα χρήματος και κυκλοφορίας, και στο τραπεζικό σύστημα ίσως. Συνήθως στα κράτη τίθεται και το θέμα του μέχρι πού μπορεί να υπάρξει παρέμβαση και ρύθμιση και στους υπόλοιπους τομείς. Και κατά πόσο μία προσπάθεια ρύθμισης της οικονομίας είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματική ή όχι. Να ξεκινήσουμε από τη βασική έννοια, πώς ιεραρχούμε το ρόλο του κράτους σε μια οικονομία. Η βασική αντίληψη που έχουν οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι είναι ότι η αγορά είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος οικονομικής οργάνωσης μιας κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση έρχεται για να αντιμετωπίσει κάποιες οριακές καταστάσεις της αγοράς, εκεί που η αγορά αποτυγχάνει. Και η ρύθμιση δεν είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι όταν οργανώνεις ένα σύστημα της αγοράς. Δηλαδή, η ρύθμιση έρχεται για να αντιμετωπίσει τις εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα. Και εκεί είναι και η διαφορά μεταξύ των φιλελεύθερων οικονομολόγων και των σοσιαλιστών ή των σοσιαλδημοκρατών οικονομολόγων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται, με τους οποίους θα συζητήσα, η αγορά αποτυγχάνει εκεί, οπότε πρέπει να φτιάξουμε μία αίσθηση. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ναι, η αγορά δουλεύει στο 90% των περιπτώσεων και υπάρχει ένα 10% των περιπτώσεων όπου ενδεχομένως χρειάζεται ρύθμιση και η ρύθμιση οφείλει να είναι πάντα προσεκτική. Πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλάζει να μην δημιουργεί φαινόμενα τα οποία διαστρεβλώνουν τη διαδικασία των τιμών και φαινόμενα τα οποία δημιουργούν χαμένους και κερδισμένους με βάση συνήθως την πολιτική διαδικασία. Ξεκινώντας από αυτή την αντίληψη, η νεοκλασική οικονομία δεν έχει κατά κάποιο τρόπο ένα μοντέλο στο μυαλό της για το ρόλο του κράτους, όπου εδώ έρχονται οι προτιμήσεις των οικονομολόγων, είναι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι όπως θεωρώ εγώ τον εαυτό μου, είναι κρατιστές οικονομολόγοι, απλά χρησιμοποιούμε και οι δύο την ίδια μεθοδολογία βάσει της οποίας θα κάνουμε την ανάλυση μας. Εάν μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να συνοψίσω λίγο το σωστό ρόλο του κράτους σε μία οικονομία, είναι αυτός ενός κράτους ρυθμιστή και ενός κράτους το οποίο δεν έχει κανένα σχεδόν άλλο ρόλο από το να ελέγχει τα συμβόλαια να τηρούνται, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις απάτης στις αγορές, κάποιοι κεφαλαιακοί κανόνες, οι οποίες πρέπει να έχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Και, και ο άλλος ρόλος τον οποίο θα έλεγα που οφείλει το κράτος να έχει στην οικονομία, ενδεχομένως να έχει κάποια περιορισμένη πρόνοια για πολύ ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η οποία μάλλον θα είναι μια εξαίρεση παρά ο κανόνας. Θα νιώμουν δηλαδή τελείως την παρουσία του κράτους σε τομείς όπως την κοινωνική ασφάλιση, που θεωρώ έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό από ότι καλό, το κράτος επιχειρηματίας, το κράτος το οποίο είναι τραπεζίτης, το οποίο είναι ασφαλιστής, το οποίο είναι βιομήχανος, το οποίο είναι οτιδήποτε άλλο. Και το σημαντικό είναι το κράτος το οποίο δανείζεται για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του. Γιατί είναι ένα κράτος το οποίο στην κυριολεξία καταλήγει στη χρεοκοπία, όπως είναι το ελληνικό κράτος. Και πέρα από τα επιχειρήματα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, το οποίο ένα κράτος το οποίο δανείζεται καταντάει να είναι μεγάλο και αποτελεσματικό. Και τα ευρωπαϊκά κράτη είναι τέλεια, παρόλο που θέλουμε να λέμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη είναι αποτελεσματικά, είναι τελείως αναποτελεσματικά και στην ουσία θα αντιμετωπίσουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο μέλλον. Και ένα θέμα, θα έλεγα, ηθικό, με την έννοια ότι αυτό το οποίο παράγω ανήκει σε εμένα, ανέλαβα εγώ τα ρίσκα για να το παραγάγω και δεν θέλω το κράτος μέσω μιας τιμωρητικής φορολογίας να μου παίρνει το μισό ή και παραπάνω εισόδημα για να το αφιερώσει σε σκοπούς το οποίο το κράτος, δηλαδή η πολιτική διαδικασία, το θεωρεί σημαντικά. Όπου και κλείνω με αυτό, αν θα έλεγα ένα πρόγραμμα οικονομικό, θα είναι η απεξάρτηση, ο χωρισμός, που λέμε χωρισμός κράτους-εκκλησίας, χωρισμός κράτους και οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριος Λουμπής έχει προλάβει την ερώτηση και έχει δηλώσει ήδη αναρχικός, οπότε μπορώ να προβλέψω την απάντησή του. Παρ' όλα αυτά, ας ακούσουμε την οικονομική προσέγγιση. Εντάξει, τα είπαμε. Το κράτος δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης της αρχής, δεν έχει κανένα λόγο να επεμβαίνει στην οικονομία, αλλά δεν θέλω να σας κάνω αρχικούς απαραίτητα εδώ πέρα. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ η άποψή μας. Δεν διαφέρει πάρα πολύ η άποψή μας με το ρόλο του κράτους, αν θέλουμε κράτος στην οικονομία, την άποψη του κυρίου Γεωργιόπουλου. Απλά το πάμε λίγο παραπέρα. Το κράτος πρέπει να έχει τρεις αρμοδιότητες: εθνική άμυνα, αστυνομία, δικαστήρια. Τα δικαστήρια, ο ρόλος της αστυνομίας και της εθνικής άμυνας, η προστασία των συναλλαγών εντός του χώρου του κρατικού, της κρατικής επιτράπειας, να το πούμε έτσι, και η αστυνομία έχει, ας πούμε, το ρόλο της προστασίας της ιδιοκτησίας και της ατομικής δικαιριότητας των ανθρώπων. Τα δικαστήρια τώρα έχουν ένα και μοναδικό ρόλο, την εφαρμογή των συμβολέων. Τι σημαίνει? Υπογράφω εγώ ένα συμβόλαιο με τον Χ ότι με θα μου πληρώσει 100 γκέστ και σου ένα συγκεκριμένο διάστημα. Το κράτος αυτό που έχει να κάνει είναι να πάρει το συμβόλαιο, να το ερμηνεύσει και να αποδώσει το Κέσσαρ στο Κέσσαρ. Αυτός είναι ο ρόλος του. Στην ουσία το κράτος θα είναι διαμεσολαβητής των διαφωνιών των ιδιωτών πολιτών. Τίποτα παραπάνω. Θα χρηματοδοτείται με ένα μικρό flat φόρο. Μπορεί να είναι στο εισόδημα, μπορεί να είναι στις συναλλαγές, δεν μας αφορά ιδιαίτερα, και να είναι μικρός και σταθερός, ώστε να μην προκαλεί μεγάλες διαστερνώσεις στην οικονομία. Το λέει και ο Φον Μίσης ότι από ένα σημείο και μετά η φορολογία καταστρέφει την οικονομία. Δεν δεχόμαστε καμία πρόνοια να υπάρχει, καμία δωρεάν παιδεία, χρηματοδότηση εκκλησίας, πολέμων, και λοιπόν παροχών, όπως για παράδειγμα επιδόματα ανεργίας και το καθεξής. Θεωρούμε ότι αν για κάποιο λόγο κάποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις βιωτικές του ανάγκες, είναι το ίδιο το κράτος που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τον εμποδίζει να κρατήσει μέρος του εισοδήματός του ή να του δώσει ευκαιρία να δουλέψει. Για παράδειγμα, ένα κράτος το οποίο επιβάλλει βασικό μισθό, στην ουσία αναγκάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, των οποίων η παραγωγικότητα είναι κάτω του βασικού μισθού, να μην έχουν δουλειά και τους αναγκάζει στην ουσία να μένουν σε αφτωχή και να βασίζονται δηλαδή σε πρόνοια. Θεωρούμε ότι η απελευθέρωση της οικονομίας και η ελαχιστοποίηση του ρόλου του κράτους θα φέρουν γενικότερα μεγαλύτερα πραγματικά εισοδήματα, μεγαλύτερο επίπεδο διαβίωσης και γενικά αυτό είναι και στην ουσία και το εμπειρικό, θα λέγαμε, η εμπειρική διαπίστωση του ότι όντως το σύστημα της ελεύθερης αγοράς έχει καταφέρει να κάνει αυτό, να ανυψώσει το βιωτικό επίπεδο όλων των ανθρώπων. Δεν μπορώ να. Δεν,
μπορώ να δικαιολογήσω μια παρέμβαση του κράτους που να κάνει ακριβώς αυτό, να κάνει το ίδιο πράγμα που επιχείρησε να κάνει η αγορά. Η αγορά τα καταφέρει μια χαρά και μόνη της. Βλέπω ότι συμφωνείτε σε αυτό σε μεγάλο βαθμό και κάτι που είναι σχετικά αδιαμφισβήτητο είναι ότι κράτη που εφάρμοσαν τέτοιες πολιτικές μάλλον έχουν υποστεί και τη μεγαλύτερη κατάρρευση όταν αυτό συνέβη. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είτε με την αποδεικτική προσέγγιση που μίλησε ο κ. Γκουτζής, είτε με την εμπειρική, βλέποντας τα δεδομένα και παρατηρώντας την εξέλιξη τέτοιων φαινομένων, μάλλον υπάρχει αποτυχία. Το θέμα είναι, αυτό είναι θεμελιωδώς αποτυχημένο, δηλαδή είναι αξιωματικά τεκμηριωμένο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ή απλά και εσείς ως Αυστριακός θα πείτε ότι από εμπειρία το λένε ότι δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Για να μην το σοσιαλισμό έτσι. Καλά, δεν είναι μόνο σοσιαλισμό. Στην Ευρώπη δεν έχει σοσιαλισμό. Στην σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία είναι. Στο light σοσιαλ. Το θέμα είναι ότι το 1920 ο Φον Μίσες εξέδωσε ένα δοκίμιο το οποίο απευθυνόταν βέβαια σε σοσιαλιστές, εντελώς κρατική, θα λέγαμε, διοκτησία των μέσων παραγωγής. Ήταν το πρωτότυπο οικονομικού υπολογισμού. Το οποίο έλεγε το εξής, ότι εφόσον όλα τα μέσα παραγωγής ανήκουν στο κράτος, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές και αφού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές, δεν μπορούν να έχουν τιμές αγοράς. Και όπως είπαμε στην αρχή, οι τιμές αγοράς περιέχουν πληροφορία για το αν παράγουμε, με ζημίες, αν παράγουμε με κέρδη, αν παράγουμε κάτι που είναι χρήσιμο στην κοινωνία στους καταναλωτές. Αυτές οι πληροφορίες κάπως δεν μπορεί να τις έχει. Αυτός ο συλλογισμός που έκανε ο Φον Μίσες, που ήταν απριοριστικός συλλογισμός, δεν χρειάζεται να τον αποδείξει. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, προκύπτει από τον τρόπο που περιγράφουμε το σοσιαλιστικό σύστημα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε, θα λέγαμε, κρατική υπηρεσία που παρέχεται, ας πούμε, μέσω των κρατικών δαπανών. Για παράδειγμα, η κρατική υγεία αντιμετωπίζει δύο πρόβλημα. Διότι δεν έχει τα μέσα το κράτος να πραγματοποιήσει ορθολογικούς οικονομικούς υπολογισμούς. Του ανήκουν, στην ουσία, τα μέσα παραγωγής της υγείας. Γιατροί, νοσοκομεία, μηχανήματα. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να θέσει τιμές. Δεν ξέρει αν σοδεύει ορθολογικά, αν σοδεύει λάθος. Το βλέπουμε αυτό πολλές φορές από τις ουρές που πραγματοποιούνται στην ουσία και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι οι τιμές που θέτει το κράτος είναι πάντα, θα λέγαμε, άστοχες. Προσπαθεί να χτυπήσει έναν στόχο που συνεχώς κινείται, την τιμή ισορροπίας. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Διότι δεν λειτουργεί μέσα στην αγορά. Δεν είναι επιχειρηματίας το κράτος. Και δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε το κράτος να λειτουργήσει ως επιχειρηματίας, διότι δεν έχει το κίνητρο του επιχειρηματία, το οποίο είναι το κέρδος και η ζημία. Ένας επιχειρηματίας ξέρει ότι κάνει σωστά τη δουλειά του όταν έχει κέρδος. Όταν κάνει λάθος, εμφανίζει ζημίες και αναγκαστικά θα υποχωρήσει την δραστηριότητα που έχει. Το κράτος δεν έχει κανένα λόγο, ακόμα και αν θεωρητικά μπορέσει να υπολογίσει τις ζημίες του, να υποχωρήσει. Διότι το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να αυξήσει τη φορολογία και να καλύψει όποια χασούρα έχει. Δεν μπορούμε δηλαδή το κράτος ούτε να περιμένουμε να κάνει ορθούς οικονομικούς υπολογισμούς, ούτε και να αλλάξει την πολιτική του σύντομα. Για να περάσω στην απέναντι πλευρά, τουλάχιστον μας προς το debate με τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ότι τα εμπειρικά δεδομένα, είτε μιλάμε για το καθαρό σοσιαλισμό, είτε όπως είπατε για τη σοσιαλδημοκρατία που υπάρχει στην Ευρώπη, αρκούν για να εξάγουμε αξιωματικά το συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτές τις παρεμβάσεις. Ή πάντα θα λέμε ότι ήταν ένα πρόβλημα της συγκεκριμένης εφαρμογής και κατά συνέπεια μπορεί μια άλλη προσπάθεια να πω καλύτερη. Ωραία, να το δούμε γενικότερα το πρόβλημα του σοσιαλισμού σε ένα οικονομικό σύστημα. Το ένα είναι αυτό που λέει ο Μιχάλης, δηλαδή το πρόβλημα του οικονομικού υπολογισμού, ότι το κράτος δεν μπορεί να ξέρει τι θέλουμε όλοι μας την ίδια στιγμή και να δημιουργήσει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο αυτό μετά
μεταφέρει πόρους και αγαθά και υπηρεσίες από την κρατική παραγωγή σε εμάς. Θα έχεις πάντα έλλειψη αγαθών. Αυτό είναι όχι απλά εμπειρικά αποδεδειγμένο, το βλέπουμε, Βενεζουέλα για παράδειγμα. Το βλέπουμε σήμερα, το ανοίγουμε στις ειδήσεις. Για μένα δεν είναι τόσο το πρόβλημα ο κλασικός σοσιαλισμός, ο οποίος έχει αποτύχει εμπειρικά. Για μένα το πιο, ας το πούμε, ύπουλο σύστημα είναι η σοσιαλδημοκρατία. Αυτή η επίφαση κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα τριτοδρομικό, κατά κάποιο τρόπο, σύστημα που παίρνουμε και το καλό, τα καλά του καπιταλισμού και τα καλά του σοσιαλισμού σε ένα σύστημα μεικτής οικονομίας, το οποίο καταντάει να σου δημεύει, κατά κάποιο τρόπο, το 50% του εισοδήματός σου. Και μην το λέμε ότι αυτό ισχύει στην Ελλάδα και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες Ευρώπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγάζει περίπου 40.000 ευρώ πληρώνει γύρω στο 40 με 45% του εισοδήματός του. Οι φορολογικοί συντελεστές, δηλαδή οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα του Τσίπρα και των Μνημονίων, είναι οι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι πληρώνουν οι Ευρωπαίοι τα τελευταία 50 χρόνια πάνω κάτω. Δεν είναι κάτι ασύνηθες για τους Ευρωπαίους. Και εκεί, κατά την γνώμη μου, είναι το πιο ύπουλο κομμάτι του σοσιαλισμού. Ότι σου λέει, σου παίρνω εγώ τα χρήματα, αλλά σου δίνω την ανταποδοτικότητα. Σου δίνω το καθρεφτάκι ότι έχεις ένα πάρκο, έχεις καλό δρόμο, έχεις μία δωρεάν υγεία. Είσαι τίποτα από αυτά, ναι, τίποτα δωρεάν. Έχεις πληρώσει με πάρα πολύ αίμα αυτά τα οποία σου λένε ότι είναι δωρεάν. Και στην ουσία αυτό όμως θα μου πεις, OK, έχω όλες αυτές τις παροχές. Σε οικονομικό επίπεδο έχω κάποιο πρόβλημα ως οικονομία. Δεν χρειάζεται να δείτε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες τα τελευταία 30 χρόνια είναι αυτές οι οποίες έχουν συστηματικά πολύ ψηλή ανεργία, ειδικά στους νέους, και οι οποίες έχουν σημαντικά χρέη. Παράδειγμα, εγώ όταν εργαζόμουν στην Αυστρία πριν 6 χρόνια, πλήρωνα τον ανώτερο φορολογικό συντελεστή, σχεδόν ήμουν κοντά στο 50%, και λες το Αυστριακό κράτος για να εισπράττει περίπου 50% σε ένα εισόδημα το οποίο είναι περίπου 1,5 φορά το διάμεσο εισόδημα, θα είναι ένα κράτος το οποίο έχει μηδενικό χρέος. Έχει 80% του ΑΕΠ της Αυστρίας είναι δημόσιο χρέος, και αρχίζει και βάλει μετά τις αναλογιστικές απαιτήσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, τα χρέη τους είναι τεράστια. Δηλαδή, τα συστήματα αυτά καταλήγουν στο χρέος, καταλήγουν στην χρόνια οικονομική στέρηση η οποία έχει η Ευρώπη, στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. Τι παράγει, για παράδειγμα, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι μοντέρνο και το οποίο, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο πηγαίνει μπροστά την οικονομία? Τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, η τεχνολογική εξέλιξη στις νέες τεχνολογίες, στα χρηματοοικονομικά, στην ιατρική, δεν συμβαίνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι έχει ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ πιο ανοιχτό και πάρα πολύ πιο φιλοεπιχειρηματικό από αυτό το οποίο είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, το σύστημα αυτό μας έχει στοιχήσει σαν Ευρώπη πάρα πολλά, και σε θέμα οικονομικής ζωτικότητας, αλλά και θα μας έρθει και στο μέλλον με τους λογαριασμούς οι οποίοι θα έρθουν από την κρίση η οποία θα έρθει με τις συντάξεις, από όλες αυτές τις, από όλα αυτά τα οποία το κράτος έχει υποσχεθεί στους πολίτες, και ο μόνος τρόπος μελλοντικά για να τα αντιμετωπίσει θα είναι μέσω πληθωρισμού ή φορολογίες. Γι' αυτό και είναι και η τεράστια πρεμούρα των Ευρωπαίων τα τελευταία 5 χρόνια να κλείσουν τους φορολογικούς λεγόμενους παραδείσους, διότι πάρα πολύ απλά θέλουν με οποιοδήποτε τρόπο οι Ευρωπαίοι να φέρουν χρήματα στην Ευρώπη, και γι' αυτό δεν τους αρέσει ο φορολογικός ανταγωνισμός. Όταν ο Τραμπ έριξε τη φορολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτοι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν είναι οι Ευρωπαίοι, γιατί χαλάει κατά κάποιο τρόπο τη φορολογική πιάτσα, μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία θέλει να είναι ανταγωνιστική στο επίπεδο των φόρων της. Και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το όλο σύστημα είναι: πάμε στη φορολογική εναρμόνιση, δεν πάμε στον φορολογικό ανταγωνισμό. Και όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν να κάνουν με το σοσιαλδημοκρατικό κράτος, το οποίο τα τελευταία 50 χρόνια έχει κατασπαταλήσει το πλούτο των νεότερων γενιών εις βάρος των baby boomers και των μεγαλύτερων γενιών, οι οποίες παίρνουν από το σύστημα πολύ περισσότερα από όσα έχουν δώσει, αλλά έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη εκλογική βαρύτητα και
με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κάνουν κάποιο τρόπο να εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα για να δουλεύει προς όφελός τους. Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τα πολύ κακά incentives, κίνητρα. Συγγνώμη. Κάπεντε χρόνια αυτό σε Ελλάδα, κάτι έχω ξεχάσει. Τα πολύ άσχημα κίνητρα τα οποία δίνει το σοσιαλδημοκρατικό κράτος. Δίνει τα κίνητρα της τεμπελιάς, δίνει τα κίνητρα αυτών οι οποίοι στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος μπορείς να ζεις χωρίς να δουλέψεις. Όπου δεν γίνεται, όπου, για παράδειγμα, λέμε πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο έχει πάρα πολλούς τεμπέλες. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να δουλέψεις. Στη Γερμανία μπορείς, στην Αυστρία μπορείς, στο Βέλγιο μπορείς, στη Σουηδία μπορείς, στην Αγγλία μπορείς. Και ειδικά στην Αγγλία έγινε μια μελέτη τώρα σχετικά πρόσφατα, γιατί πολλοί άνθρωποι μένουν σε council houses και είναι στην πρόνοια. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, αν προσπαθήσουν να μπουν στην αγορά εργασίας, επειδή θα είναι χαμηλά αμοιβόμενοι, η φορολογία θα τους αφήσει πολύ χαμηλότερο εισόδημα από το να είναι κατευθείαν στην πρόνοια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το σοσιαλδημοκρατικό κράτος που έχουμε δομήσει στην Ευρώπη, πόσο κακό έχει κάνει και στην οικονομία αλλά και στις ανθρώπινες συμπεριφορές. Να προσθέσω κάτι. Ανέφερε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι το κράτος μπορεί μέσω πληθωρισμού να κρατοδοτήσει τις δαπάνες του. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να υπερβεί τα όρια δαπανών με βάση τα φορολογικά του έσοδα. Και γι' αυτό οι Αυστριακοί πραγματικά κλεγόμαστε με το ότι το κράτος έχει κριτική τράπεζα. Διότι μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό. Να δαπανά, να αποσπά πόρους από την αγορά. Λόγω του ότι μπορεί και πληθωρίζει ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό δεν θέλουμε κεντρικές τράπεζες πουθενά σε όλο τον κόσμο, ούτε σε κρατικό επίπεδο, ούτε σε ιδιακρατικό επίπεδο όπως έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Με τα υπόλοιπα δεν διαφωνώ. Μου άρεσε και η πιο ειδική του προσέγγιση με πιο πολλά εμπειρικά στοιχεία. Θεωρώ τουλάχιστον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εφόσον η Γερμανία έχει τον κυρίαρχο ρόλο και ευτυχώς που το έχει αυτό, θα έχουμε μια σταθερότητα τιμών και τουλάχιστον το ευρώ με όλα τα σπάλματά του θα είναι τουλάχιστον ένα σταθερό νόμισμα. Και χαίρομαι τουλάχιστον που οι Γερμανοί και ειδικά ο πρόεδρος της Bundesbank έχει θέσει τουλάχιστον κάποιες κόκκινες γραμμές στο πώς διαχειρίζεται το κοινό νόμισμα. Τουλάχιστον αυτό είμαι αισιόδοξος. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές για την δόξα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να θέσετε. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτο, τι είπατε ότι λέει ο νόμος του ΣΕΙ? Λέει ότι ένα αγαθό παράγεται εφόσον μπορεί να ανταλλαχθεί με ένα άλλο αγαθό το οποίο παράγεται σε μια άλλη αγορά. Εσύ δεν λέει αυτό όμως, εσύ έλεγε αυτό όμως του ΣΕΙ. Ο ΣΕΙ θα ήταν εξαιρετικά χαμηλής δημοσίευσης. Αυτό που λέτε, το έλεγε ο ΣΕΙ ο Κέις. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξει ένα γερό άνθρωπο. Πολύ εύκολο για μένα να πάρω μια ομάδα καφενείο της φορέσεις το φανάρι της Μπαρτσελόνα, να δείξω μια πεντάρα. Και να λέω την ίσα. Ο νόμος του ΣΕΙ θα ήταν περίοδο για αυτό. Δηλαδή, αν εγώ παράξω αυτή τη στιγμή 100 κιλά κουλουράκια εδώ πέρα, θα είστε υποχρεωμένοι να καταναλώσετε όλα αυτά. Παράγει τα 50, γιατί λες ότι η αγορά σηκώνει 50. Αυτή είναι η λογική. Ναι, αν εγώ παράγω 100 όμως. Μου έρθει και παράγω 100. Πάρω μια κληρονομιά και μου αρέσει να παράγω 100. Ο νόμος του ΣΕΙ λέει ότι δεν υπάρχει, ότι αυτό δεν γίνεται. Ωραία. Ο νόμος του ΣΕΙ λοιπόν πραγματικά λέει ότι κανένα προϊόν δεν παράγεται αν πριν δεν έχει υπάρξει κάποια ζήτηση. Όχι για αυτό το προϊόν. Ο φούρναρης δεν παράγει μία κόψη από ψωμί, δεν παράγει αν δεν έχει δημιουργήσει μία ζήτηση ο ίδιος, όχι για ψωμί. Για κάτι άλλο, για παπούτσια, για συντήρια του σινεμά. Αν ο φούρναρης λοιπόν παράγει 100 φρατζούλες ψωμί και δεν υπάρχουν παπούτσια στην αγορά, θα δημιουργηθούν υπερπροσφορά ψωμιού και δεν θα υπάρχει ζήτηση. Ενώ θα υπάρχει ζήτηση για παπούτσια. Επομένως είναι πολύ εύκολο να παραχθεί κάτι. Είναι θέμα δηλαδή ποιότητας, είναι θέμα ποσότητας. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ παράγω κάτι, πρέπει να υπάρχει ζήτηση για αυτό το προϊόν. Μπορεί να υπάρχει ζήτηση για κάτι άλλο. Επομένως μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ αυτού που παράγεται και αυτού για το οποίο υπάρχει ζήτηση.
Το λέει ο νόμος. Κανένα προϊόν δεν παράγεται πριν δημιουργηθεί ζήτηση αντίστοιχη. Όχι και αυτό το προϊόν. Μια κάποια ζήτηση από κάποιον τον το παράγει για κάτι. Όχι και αυτό το προϊόν. Αυτό που λέτε είναι ακριβώς η ερμηνεία του Keynes. Το έφτιαξε αυτό τον αχυράνθρωπο ακριβώς για να τον καταρρύψει πολύ εύκολα για να περάσει τα δικά του μήματα. Ένα. Δεύτερο. Και εδώ τα αυστηρικά οικονομικά νομίζω είναι άψογα. Δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή είναι λογική, δεν ξέρω γιατί εδώ πέρα καταρρύπτει. Πολύ καλά το βλέπω. Δεύτερο. Για το χρήμα επίσης είμαι οικονομολόγος. Για πείτε μου λιγάκι, το χρήμα είναι αγαθό. Το χρήμα είναι μέσο συναλλαγής. Είναι αγαθό. Είναι αφενός. Είναι μέσο συναλλαγής, αλλά είναι και περιουσιακό στοιχείο. Είναι αγαθό. Περιουσιακό στοιχείο, αγαθό. Δεν είναι αγαθό. Όχι αναγκαστικά αγαθό. Τι είναι. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι αγαθά. Συγγνώμη, αγαθό είναι το πετρέλαιο, κάτι το οποίο καταναλώνεται. Δεν καταναλώνεται το χρήμα, δεν μπορεί να καταναλώνεται το χρήμα. Το ανταλλάσσει το χρήμα. Είναι ανταλλακτικό. Μάλιστα, ανταλλακτικό. Ωραία, συμφωνείτε λοιπόν ότι είναι αγαθό ανταλλακτικό. Είναι ανταλλακτικό μέσο. Είναι μέσο ανταλλαγή. Αγαθό είναι ο χρυσό, για παράδειγμα, ο οποίο μπορεί να είναι και χρήμα. Αλλά το χρήμα, το πούμε στην οθόνη, θα το πούμε. Πάμε και μέσα ανταλλακτικά. Ναι, έτσι και αυτό. Ωραία. Ο χρυσό ανταλλακτικό. Και μάλιστα είναι αγαθό καταναλωτικό ή κεφαλαιακό. Δεν κεφαλαιακό αγαθό το χρήμα. Δεν είναι κεφαλαιακό αγαθό, γιατί αν θέλω εγώ να παράγω κάτι, χρειάζομαι γη, εργασία, μηχανέ και χρήμα. Αυτού του τέσσερι παράγοντε. Θα είναι παράγοντε τη παραγωγή του χρήματο. Πώ? Πηγαίνετε σε ένα νησί όπου δεν υπάρχει χρήμα και υπάρχει γη, ξύλο, νερό, οτιδήποτε, δεν μπορείτε να φτιάξετε κάτι. Ναι, αν χρειάζομαι να προσλάβω εργάτες, χρειάζομαι να αγοράσω πετρέλαιο, δεν χρειάζομαι το χρήμα. Ναι, ο παράγοντας είναι οι εργάτες, δεν το χρήμα. Ναι, χρειάζομαι και το χρήμα όμως. Γιατί. Δεν λέω, αλλά είναι παράγοντες παραγωγής. Οι παράγοντες παραγωγής είναι η γη, η εργασία και το κεφάλαιο. Το χρήμα δεν είναι κεφάλαιο. Όχι. Δεν είναι το χρήμα κεφάλαιο. Κεφάλαιο είναι μια μηχανή η οποία παράγει. Το κεφάλαιο είναι κάτι το οποίο παράγει. Όχι, χρειάζομαι κάτι. Χρειάζομαι να προσλάβω κάποιον. Για να παράγω κάτι. Χρειάζομαι να αγοράσω τις πρώτες ύλες μου. Ναι. Για να παράγω λοιπόν απαραίτητο να έχω το χρήμα. Γιατί ο κάτι δεν θα δουλέψει για να πληρωθεί. Τελικό προϊόν, χρειάζεται και χρήματα τώρα. Χρειάζεται κάτι μεταλλακτικό αγαθό τώρα. Άρα είναι παράγοντα παραγωγή. Δεν είναι συντελεστέ παραγωγή, όχι. Το μπερδεύει αυτό. Αυτό διαφέρει. Συντελεστέ παραγωγή δεν είναι. Είναι κεφάλαιο από την άποψη δυνητικά. Είναι αγαθό ή δεν είναι. Αγαθό είναι. Είναι αγαθό. Είναι αγαθό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το αγαθό έχει μια τιμή. Ποιο τι καθορίζει τη τιμή. Προσφράγγιζε. Τι αγορά. Το χρήμα έχει τιμή. Στο επιτόκιο του, έτσι. Στο επιτόκιο, πράγμα. Ωραία. Άρα, ποιος πρέπει να καθορίζει το επιτόκιο στην Ελλάδα, αγορά. Αυτό το οποίο καθορίζεται είναι από την προσφορά και ζήτηση και χρήματος και από την προσφορά και ζήτηση αγαθών. Αυτό. Άρα, η τιμή του χρήματος στο επιτόκιο σε μια ελεύθερη οικονομία συμφωνείται ότι πρέπει να καθορίζει η προσφορά και ζήτηση. Πώς? Ναι, συμφωνώ. Συμφωνείτε. Ναι. Ποιο είναι ο ρόλο τη κεντρική αγορά για να έχουν ρόλο τη κεντρική τράπεζα. Ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας. Όταν το ρόλο αυτό πρέπει να παίξει η αγορά, η ελεύθερη αγορά, προσφορά και ζήτηση, ποιος ο ρόλος, η τιμή του χρήματος, το επιτόκιο να το καθορίσει η κεντρική τράπεζα, ή αυθαίρετα κάποιος άλλος. Καταρχήν δεν είναι, αφενός δεν είναι τόσο αυθαίρετη ο καθορισμός του επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα δεν φαντάζεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Χρησιμοποιείται ενίοτε το επιτόκιο από την κεντρική τράπεζα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, συνήθως όταν υπάρχει κάποιο φαινόμενο κρίσης. Δεύτερον, κανείς δεν υποχρεώνει κάποιος να χρησιμοποιήσει το χρήμα της κεντρικής τράπεζας. Αυτό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια ιδιωτική συναλλαγή, οποιοδήποτε χρήμα εσείς θέλετε, αρκεί οι δύο συμβαλόμενοι να συμφωνήσουν σε αυτό το χρήμα. Αν ρίξω εδώ μέσα ένα εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή δεν θα έχει την ίδια αξία στην παραγωγή σας. Εγώ θα το πάρω το 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, σε όλους τους άλλους θα το δώσω. Θα παρακαλούσα, επειδή είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος, να το επεκτείνουμε. Πάντως συμφωνείτε ότι η τιμή του χρήματος πρέπει να ορίζει προσφορά και ζήτηση. Να ορίζει προσφορά και ζήτηση. Πώς τι καθορίζει όταν έρχεται ο Drive και σου δείχνει μέσα quantitative easing δισεκατομμύρια. Ο Drive αυτή τη στιγμή καθορίζει. Καθορίζει. Πώς το καταλαβαίνω.
υπάρχει σκοπός νομισματικής πολιτικής. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποιος δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική, μπορεί να μην συναλλάσσεται με ευρώ. Που συναλλαχθεί με κάποιο άλλο νόμισμα το οποίο θεωρεί ότι έχει τη σωστή τιμή του επιτοκίου. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία διαπίστωση, παρατήρηση σχετικά με την τοποθέτηση του Νίκου για τη σοσιαλδημοκρατία. Πώς η καλύτερη προκάτω ξεκινάει με τις καλύτερες υποθέσεις, μπορεί στο τέλος να καταλήξει στο χειρότερο αποτέλεσμα. Υποτίθεται ότι η σοσιαλδημοκρατία εμφανίστηκε μετά το δεύτερο πόλεμο και το κοινωνικό κράτος και να υπηρετήσει δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ της εργασίας και της κόσμου της εργασίας και του κεφαλαίου για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη, να διατηρηθεί κοινωνική ειρήνη. Επειδή όμως φτάσαμε οι παροχές να ξεπερνάνε τις αντοχές των οικονομικών, εξαχλειώσαμε τους πολίτες, τους μάθαμε να ζουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο που δεν άντεχαν οι οικονομίες και τώρα έχουν τόσο πολύ κακομάθη. Που μιλάνε για λιτότητα όταν επανερχόμαστε στην κανονική κατάσταση που πατέχει η οικονομία. Και η παγκοσμιοποίηση μετά το 90 δημιούργησε από τις αγορές της Ασίας κυρίως μία πίεση λόγω των κοινών προϊόντων έργα του κοινού εργατικού δυναμικού, που μεταφέρθηκε στον πρώτο κόσμο, Ευρώπη και Αμερική. Γι' αυτό χειροτέρευσε το πράγμα. Και αυτή ακριβώς είναι η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας και το πληρώνει και στη Γερμανία και παντού. Δεν ήταν. Ξεκίνησε με καλές προθέσεις. Δεν μπορούσε να σταθεί. Δεν το καταλαβαίνω. Για μένα είναι ένα κλασικό παράδειγμα του ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε πολιτικές που δεν αντέχει μια οικονομία είτε στο όνομα καλών προθέσεων είτε στο όνομα οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήθελα να πω και αν θέλετε να σχολιάσω. Μιχάλη, το σχολιάσω. Ναι. Μιλήστε για προθέσεις. Εγώ σας λέω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τις προθέσεις αυτού που είναι στην κυβέρνηση κάθε φορά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι προθέσεις φαίνονται, και εδώ θα πω πραξιολογικά, μέσω της δράσης του. Αν κάποιος πολιτικός δεν σταματά την σοσιαλδημοκρατική του πολιτική, παρόλο που επιφορτώνει την οικονομία με μεγάλο βάρος, στην ουσία θα οδηγήσει σε κατάρρευση του κράτους, πάει να πει ότι έχει σαν πρόθεση κάτι άλλο πέραν της, της βοήθειας προς τον κόσμο. Είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο οι εχθροί εισαγωγικά της ελεύθερης αγοράς προβάλλουν στους επιχειρηματίες. Α, οι επιχειρηματίες είναι και αυτοί ανήθικοι και έχουν κακές προθέσεις, τον κέρδος και το καθεξής. Αλλά αυτομάτως δεν κάνουν τον ισχυρισμό για τον πολιτικό. Που ο πολιτικός έχει όχι μόνο τις ίδιες έννοιες, αυτός άνθρωπος είναι, αλλά έχει και τα μέσα, και όχι μόνο τα μέσα, έχει και με μονοπωλιακό τρόπο τα μέσα να αποκτήσει όσο πολύ πλούτο μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πόσο πλούτο μπορεί να διατάξει την κεντρική τράπεζα να πληθωρήσει, να αποσπάσει την αγαθά από την αγορά. Μπορεί να υποσχεθεί παροχές ώστε να διατηρήσει τη θέση του, να δημιουργήσει κομματικούς στρατούς. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μονοπωλιακή θέση εξουσίας, τι άνθρωπο περιμέναμε να κάνει. Από το να παράσχει στην ουσία μια κακή πολιτική υπηρεσία. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, υπάρχει κάποιος πρόβλημα. Καλύτερα πάρε δύο πρίες μαζί. Γεια σας. Τον κύριο Γεωργιόπουλο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε στην αρχή ότι η νεοκλασική χρησιμοποιείται, ας πούμε, την επιστημονική προσέγγιση με το πείραμα. Αναφερθήκατε στον Πόπερ, αναφερθήκατε σε μοντέλο κτλ. Εγώ και επειδή βλέπω μία αντίθεση, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η ιδέα μου, η αντίθεση είναι η εξής. Όταν λέτε το πείραμα σε μια επιστήμη, έχει την έννοια ότι το κάνεις όχι για να μετρήσεις, αλλά για να επιβεβαιώσεις τη θεωρία σου. Και επειδή είπατε στον Πόπερ, αναφερθήκατε και είπατε για την διαψευσιμότητα, ο Πόπερ λέει ότι
δεν ισχύει η θεωρία, εάν έστω και ένα πείραμα, δεν ισχύει. Δηλαδή, και δεν ισχύει αν το κάνει κάποιος άλλος, εκτός από σένα, που θέλεις να επιβεβαιώσεις. Να το κάνει κάποιος που δεν. Οπότε και λέγοντας αυτό, εάν υπάρχει έστω και ένα πείραμα το οποίο δεν προβλέπει τη θεωρία σας, δεν προβλέπει, δεν βγαίνει από την πρόβληση της θεωρίας, άρα σίγουρα με την αναφορά στον Πόπερ θα πρέπει να την αρνηθείτε. Αυτό. Το πες. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε. Κάθε φορά που έχουμε μία οικονομική θεωρία, την τρέχουμε απέναντι στα δεδομένα. Αν τα δεδομένα την επαληθεύουν, την δεχόμαστε. Αν τα δεδομένα δεν την επαληθεύουν, την απορρίπτουμε. Και αυτό δεν το κάνουμε μία φορά, την κάνουμε συνέχεια κάθε φορά που έρχονται δεδομένα. Συγγνώμη, και η διαφορά είναι αν υπάρχει έστω και ένα που την διαψεύδει. Ενδεχομένως ναι. Μπορεί να. Ενδεχομένως ναι. Δηλαδή, όταν θα κάνω εγώ ένα οικονομετρικό, θα κάνω μία οικονομική θεωρία. Και εδώ ότι δεν τρέχει, ότι όταν τη βάζω στα δεδομένα μου δεν οι υποθέσεις απορρίπτονται, απορρίπτει την οικονομική θεωρία. Και αυτό δεν κάνω πείραμα γι' αυτό, το κοιτάζω στα εμπειρικά δεδομένα. Στα οικονομικά δεν μπορούμε να κάνουμε γενικά εύκολα πειράματα. Είναι θέμα λίγο ηθικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ τώρα και να πω θέλω να αυξήσω την ανεργία γύρω στο 30% για να δω πώς θα λειτουργήσει μια οικονομική πολιτική. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να κρεμάσουμε έτσι. Ναι. Το πείραμα έχει, το μοντέλο έχει ουσία μόνο για να προβλέψεις. Ναι, δεν έχει ουσία για να καταλάβεις πώς λειτουργεί, για να προβλέψεις. Πρώτα πρέπει να το περάσεις στη βάσανο ότι ερμηνεύει αυτό που βλέπεις τώρα. Εάν αυτό που το βλέπεις τώρα το ερμηνεύει στη θεωδός καλά, τότε μπορεί να το χρησιμοποιείς μετά και για πρόβλεψη. Για πρόβλεψη, άρα κάνεις το πείραμα για να δεις αν η πρόβλεψή σου ισχύει. Αν δεν είναι καλή για το πείραμα. Συγκρίνεις την πρόβλεψη που έκανες με βάση το τι συνέβη στην πραγματικότητα και βλέπεις το λάθος αν το έκανες. Να προσθέσω κάτι. Ναι. Νεοκλασική δεν είναι μόνο φιλιππανική, θα λέγαμε, είναι και οι Κεϊνσιανοί, είναι και οι σοσιαλδημοκράτες, είναι οι Κεϊνσιανοί, είναι και οι μονεταριστές. Όλοι είναι νεοκλασικοί. Εφόσον. Δεν ισχύει αυτό. Πώς δεν ισχύει αυτό. Νεοκλασικοί και νεοκεϊνσιανοί είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πειράζει, ας δεχτούμε αυτό, χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. Αλλά δεν αισθάνουν τέτοια συμπεράσματα. Εφόσον είναι επιστημονικό το όλο υπόβαθρο της οικονομικής θέασης, αφού θεωρούν ότι κάνουν επιστήμη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να αποφασίσουμε μεταξύ αυτών των τριών σχολών ποια είναι η σωστή. Γιατί οι Αυστριακοί δεν διαφωνούν μεταξύ τους. Διότι η θεωρία τους είναι τη φορά. Διαφωνούν με τους άλλους, ακριβώς. Δεν διαφωνούν μεταξύ τους όμως. Δηλαδή, πρέπει να, επειδή έχουμε έναν κόσμο με συνεχώς κινούμενες μεταβλητές, πρέπει να έχουμε μια θεωρία, απριόρι θεωρία, με την οποία να επιλέγουμε ποια από τα επιχειρήματά μας είναι τα σωστά. Ουσιαστικά, στην αρχή συζήτηση, επικεντρώθηκα πιο πολύ σε θέμα μεθοδολογία στα οικονομικά και θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις και λέω το να κάνω λάθος. Ερώτηση καλύτερα, παραπάνω. Η νεοκλασική θεωρία δεν προσπαθεί να κάνει απόλυτα αληθή statements. Προσπαθεί να κάνει μια πρόβλεψη η οποία μπορεί να κάνει και λάθος. Και ουσιαστικά το επιχείρημα του Popper είναι ότι καμία θεωρία δεν μπορεί να επαληθευθεί. Η θεωρία του Popper λέει ότι όταν έχεις μια θεωρία για να είναι επιστημονική, θα πρέπει να της δίνεις δυνατότητα διάψευσης. Ακριβώς. Αυτή λέει. Αλλά θεωρία δεν μπορεί να διαψευστεί. Αν λες, μπορεί να διαψευστεί, αλλά ισχύει, ή σου λέει δεν είναι επιστημονική. Αυτό λέει η θεωρία. Συγγνώμη. Εγώ λέγομαι Βρέντι Μεζιχτάριος, έχω κάνει μία καθαρή μονολόγος. Να δώσω συγχαρητήρια στους ομιλητές και να ρωτήσω αν είστε Έλληνες, γιατί δεν είπα σχεδόν ποτέ κανένας κανένα. Δηλαδή απορώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε τις διαφορές της μονεταριστικής και της αστριακής σχολής. Το δεύτερο είπατε, αναπτύξατε αυτά που συμφωνείτε ουσιαστικά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι κάτι πρακτικό. Γιατί αν πούμε στην κοινωνία, που πούμε στον μεταρρυθμό ή στην αστριακή σχολή, θα συζητάνε
θα σου λέει από πού μπορεί να τρελάθει το δικαίωμα. Πώς μπορούμε κάποια πράγματα να τα περάσουμε στην ελληνική κοινωνία, στην οποία το 97% του εκλογικού σώματος είναι από σοσιαλδημοκράτες μέχρι ακραία χαρακτηριστές, έτσι δεν είναι. Πώς μπορεί λοιπόν κάτι από όλα αυτά να περάσει στην κοινωνία, αυτό θα ρωτήσω. Ο Φρίντμαν, είχε πει ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει αλλαγή σε μια οικονομική, ας το πούμε, σκέψη του πολύ κόσμου είναι μια κρίση η οποία θα σε αναγκάσει να αλλάξει το κύριο σου υπόδειγμα. Στην Ελλάδα ήρθε η κρίση, το υπόδειγμα δεν άλλαξε, διότι η κρίση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε έγινε ελεγχόμενη κατά κάποιο τρόπο η κατάρρευση, συντηρώντας όλες τις παθογένειες, αλλά αυτό είναι μια επιλογή του ελληνικού λαού η οποία εκφράστηκε εκλογικά, δικαίωμά του, εγώ δεν ζω στην Ελλάδα, οπότε δεν αγγίζει το θέμα, να το πω τελείως σοβαρά. Λύση δεν έχω. Λύση δεν έχω σοβαρά. Μα εγώ είμαι υπέρ του να μην πληρώνει ο Έλληνας φορολογία, αλλά την ίδια στιγμή ο Έλληνας δεν πρέπει να ζητάει από το κράτος παροχές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στη χαμηλή φορολογία που θέλω εγώ. Αλλά όταν πει στους Έλληνες θέλουμε χαμηλή φορολογία, αλλά πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε τις υπηρεσίες, λέει ξεπουλάμε εδώ, οι ανάλγητοι, έτσι αλλιώς. Δεν γίνεται. Ερώτηση, διαβάζει κανείς τη σελίδα, Ελευθερία Αγορά. Ένας τρόπος είναι αυτός. Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να σκέφτεται σαν οικονομολόγος. Να μπορεί δηλαδή να διαβάζει τις προγραμματικές δηλώσεις ενός κόμματος και να σκέφτεται, περιγράφοντας την πραγματικότητα που θέλει το κόμμα, να βγάζει τα πορίσματα μόνος του. Είναι δύσκολο αυτό. Ο Ρόθμπαρντ έλεγε ότι τα οικονομικά είναι μια dismal science. Είναι δύσκολα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον κόπο να τα προποιήσουμε όσο μπορούμε για τον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει αναγκαστικά να περάσουμε μια κρίση για να το καταλάβουμε αυτό, διότι μπορεί να κάποια στιγμή να το υλικό να το καταρρεύσει και να, το κυρίαρχο αφήγημα να είναι ότι φταίει ο καπιταλισμός. Άρα πάμε σε σοσιαλισμό. Δεν είναι απαραίτητο ότι μια κρίση να μας οδηγήσει στις σωστές. Στις σωστές θεωρίες. Πίσω στο επιχείρημα της μεθοδολογίας. Ουσιαστικά, στο επιχείρημα του Popper, μία θεωρία μπορεί μόνο να διαψευστεί. Και διαψεύεται φυσικά με το πείραμα. Το θέμα είναι στη νεοκλασική, όπως είπατε, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πείραματα. Και ειδικά στη μακροοικονομία. Όταν έχουμε άπειρες μεταβλητές, πώς ξέρουμε ότι έχουμε διαλέξει τις σωστές για να είναι το μοντέλο μας αναπαράξιμο. Η θεωρία μας δηλαδή αναπαράξιμη από τη μία χρονική παρατήρηση στην άλλη. Υπάρχουν στατιστικές μεθοδολογίες για αυτό. Τώρα δεν πρόκειται να κάτσουμε να πω ότι είναι το αρτετράγωνο και η γραμμική παραλυμπρόμηση, η πολυμεταβλητή ανάλυση. Είναι κάποιες μεθοδολογίες, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν στατιστικά είτε να επιβεβαιώσουν είτε να απορρίψουν μια υπόθεση. Στη βάση αυτή μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέτε εσείς. Άλλο καλύτερο δεν έχουμε. Κύριος Παστής. Για τον νόμο του ΣΕΕ, που και αναφέρει τον νόμο του ΣΕΕ, θέλω να πω κάτι. Γιατί αυτή η εντύπωση ότι η προσωπική μου είναι λάθος και οι εσωτερικοί τον δέχονται το σύνολο, είναι αξιόπιστος. Ήταν ο πρώτος που μίλησε για τον τρόπο να κάνει κανείς συλλογισμούς και από αυτόν εμπνεύστηκα και παρακάτω και τέχνη και πραξιολογία. Να είναι βασικό πυλώνα στη σχολή. Ο νόμος άλλο είναι το τελικό συγκρίνηση με αυτόν τον όρο είναι ακριβώς το επίθετο ότι η ζήτηση προέρχεται από την παραγωγή. Αυτό η λάθος εντύπωση κάνει τον συλλογισμό να καταλήγει στο ότι φτιάξει οτιδήποτε και αυτό που το φτιάχνει θα το πάρει κάποιος. Δίνει και επιχειρήματα σε αυτούς που λέμε ότι και το κράτος μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε, λάθος. Δεν πειράζει, φορτώ που στους έγινε να σε ενισχύει, γιατί φτιάξει το ζήτη και δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το πάρει κάποιος. Γιατί με το που το έχεις, θα πάει τη ζήτηση. Είναι ακριβώς το επίθετο. Ενώ όμως ο ίδιος ουσιαστικά λέει ότι ατομικά κάθε άνθρωπος, η σύγκρισή του προέρχεται από την παραγωγή του. Δηλαδή όσο παραγωγός είναι, όσο παράγει
κάτι, την παραγωγή του, το δίνει το εισόδημα, να δημιουργεί συζήτηση παρακάτω. Τώρα είναι η παραγωγή. Η παραγωγή είναι με αυτή την έννοια ότι ήδη το έχει παράξει. Ένα άνθρωπο που είναι πολύ παραγωγικό, θα είναι στην επιστήμη μα, έχει μεγάλο εισόδημα, έχει και μεγάλη ζήτηση. Άρα είναι δηλαδή η έννοια ότι παράγω και η παραγωγή μου δίνει την ζήτηση, την δυνατότητα να έχω ζήτηση. Όπω σκεφτεί αυτό κανεί, αν σκεφτεί το παράδειγμα ότι έρχεται ένα κοντέρ από την Κίνα, το 1870 στην Ελλάδα, που είναι μια τοπική χώρα. Μπορεί να πάρει τα προϊόντα αυτά από τον πληθυσμό, δεν μπορεί, γιατί η παραγωγικότητά του τότε δεν του δίνει το εισόδημα να πάρει τα προϊόντα. Θα είναι εξελιγμένα τα σημερινά. Ο νόμος στην τελική του μορφή καταλήγει στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπερπαραγωγή σε μια οικονομία. Δηλαδή, ακόμα και αν παραχθεί κάτι υπερβολικά, θα υπάρξει συζήτησή του αρκεί να αφαιθεί ελεύθερο στο μηχανισμό του πόρου. Δηλαδή, υπάρξει μια υπερπαραγωγή σε ένα τομέα για οποιοδήποτε λόγο, σε ένα προϊόν, αν αφαιθεί να υπολογίσει προσφορά και ζήτηση, αυτή η παραγωγή σίγουρα θα προωθηθεί. Πώς να πέσει την τιμή. Αν για οποιοδήποτε λόγο παραχθήκαν πολλά διαμερίσματα, πολλά αυτοκίνητα κλπ., άμα αφήσει και δεν έχει περιορισμού από νόμο, από λίγο άργεται κίνητα κλπ. Και σταματήσει τις τιμές, σημαίνει ότι άμα το αφήσει δεύτερο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προωθηθεί οποιαδήποτε παραγωγή. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι που είχα ακούσει με τον κύριο Γιώργο Κουκυρογόπουλο. Είδες εσύ στο εξωτερικό αρκετά χρόνια. Ναι. Σε περίπτωση επιστροφή στην τραχμή. Ωραία. Και όπως το όνομα. Θα πείτε μου συνολικά, ας πούμε, δεν έχεις κοινωνική κοινωνική. Το απευκόμαστε, βέβαια, αλλά... Όλοι είχαν την δυνατότητα να ακούω γνώμη. Εκεί στο νόμισμα, το οποίο κάποιοι λέγανε, μπορούμε να κάνουμε ένα debate μόνο γι' αυτό. Όχι, πολύ συνοπτικά. Συνοπτικά, συνοπτικά και ουσιαστικά. Δύο φράσεις. Ένα, δεν έπρεπε να πούμε στο ευρώ, διότι οι παραγωγικές μας δυνατότητες δεν ήταν τέτοιες για το ευρώ. Αν πάμε στην δραχμή αύριο το πρωί, θα υπάρχει μια διαδικασία house και ένα συγκεκριμένο διάστημα. Έτσι, προφανώς δεν θα γίνει κάτι ανέμακτα. Σε μακρο, ας το πούμε, ιστορικό ή σε μακροοικονομικό επίπεδο, το γεγονός ότι έχουμε ευρώ στην Ελλάδα είναι ήταν καταστροφικό. Όχι πως η δραχμή ήταν καλύτερη, αλλά ότι πήραμε το ευρώ μας, όσο χαμηλά επιτόκια και μετά μπορούσαμε να δανειζόμαστε σχεδόν δωρεάν, αυτό δεν ήταν και ότι καλύτερο για την οικονομία. Η συνέχεια σε χωριστή εκδήλωση, μάλλον. Ναι. Ναι, εγώ στη συνέχεια του φίλου που ρώτησε πριν και δεδομένου εδώ δεν είναι το ακροατήριο το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε, γιατί νομίζω πως όλοι σχεδόν συμφωνούν σε πάρα πολλά πράγματα. Η ερώτηση και προς τους δύο βασικά είναι: αν είχες να μιλήσεις με κάποιον απλό Έλληνα, πώς θα εξηγούσες ποια είναι η ωφελημότητα στην πρακτική του ζωή και σε αυτά τα οποία βιώνουν τώρα για τις δύο διαφορετικές χώρες? Εγώ θα έλεγα το εξής: ότι η πραξιολογία είναι αυτή που είχαμε πάντως στο κεφάλι μας. Συνήθως δεν είμαστε ικανοί να παράγουμε νοητικά μοντέλα τα οποία λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλούς μεταβλητές. Θα σκεφτούμε πόσο θέλω να φάω, πόσο κάνει το... Ναι. Αυτό είναι στην ουσία το setter's paradigm που λένε η αστιακή σχολή, ότι μπορούμε νοητικά τουλάχιστον να το διατηρήσουμε. Οπότε θα έλεγα στην ουσία στον κόσμο ότι πάντα αυτό που νόμιζες αλήθεια για τα οικονομικά, τουλάχιστον στο άμεσο περιβάλλον, είναι και ανηφές. Αλλά θα τους έλεγα να μείνουν εκεί πέρα. Δηλαδή, διότι σε μεγάλη στο μακροεπίπεδο, θα τους έλεγα ότι αφήστε το για το μακροεπίπεδο. Δείτε τουλάχιστον ότι στις προσωπικές σας ζωές αυτά που λέμε σαν αστιακοί είναι πολύ άμεσα και πολύ. Θα λέγαμε πώς θα συστήσουμε αυτά που λέμε. Ναι, εγώ θα τους έλεγα κάτι απλό. Μπορώ μέσα στα πλαίσια της οικονομικής επιστήμης να σου δώσω ένα πρόγραμμα λύσης της κρίσης, μετρημένο, τιμολογημένο, με βάση το τι θεωρούν ότι γίνεται στην οικονομική θεωρία. Δεν θα προσθέσω κάτι άλλο. Είπατε μία λέξη η οποία συνοψίζει τα πάντα, είναι η έννοια της πίστης. Χρήμα είναι πίστη. Κανένα χρήμα, κανένα αγαθό ή οτιδήποτε το οποίο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται ως χρήμα δεν έχει μια ισότερη αξία από μόνο του, δηλαδή ακόμα και ο χρυσός.
κίτρινο μέταλλο, είναι το οποίο απλά είναι όμορφο και μας αρέσει να το φοράμε, να το κάνουμε δώρο στη συντρόφου μας. Δεν έχει κάποια άλλη αρχή, δεν τρώγεται. Το ξεθάβουμε από ένα ορυχείο για να το ξαναθάψουμε μετά σε ένα θησαυροφυλάκιο. Αυτή την ευρωπαϊκή έχει αξία. Το ίδιο ισχύει και με ένα χαρτί, το ίδιο ισχύει με τα φύλλα του καπνού στη Βιρτζίνια όταν πήγαν οι πρώτοι Αμερικανοί, οι πρώτοι Άγγλοι έπικοι για να στήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούσαν φύλλα καπνού για ένα νόμισμα. Άρα, να στο βάζει πάνω σε αυτό. Ναι. Το ζήτημα με το χρυσό είναι ότι έχει μια πεπερασμένη ποσότητα πάνω στον πλανήτη. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα να τυπωθεί χρυσός. Και το ουράνιο έχει μια πεπερασμένη ποσότητα στον πλανήτη. Είναι ίσως πιο πεπερασμένη. Αλλά γιατί δεν χρησιμοποιείται ως χρήμα. Αν πάρει ουράνιο και αντίστοιχο συναλλάσσει, θα πεθάνει από καρκίνο. Γιατί αυτό δεν το χρησιμοποιεί. Και έχει ραδιενέργεια. Υπάρχουν άλλα πεπερασμένα πράγματα. Το αλουμίνιο, για παράδειγμα, πριν τη. Πώς λέγονταν, μία ηλεκτρολυτική μέθοδο που έγινε από αλουμίνιο μετά γινόταν. Το αλουμίνιο ήταν πολύτιμο μέθοδο. Αν πα στην Ουάσιγκτον και δει το μνημείο του Ουάσιγκτον, στην αψίδα πάνω είναι από αλουμίνιο. Γιατί θεωρείται εξίσου με το χρυσό. Ναι, νομίζω ότι ακριβώς μπόρεσε να υπερβιβαστεί. Δηλαδή το χρήμα έχει κάποιες. Πρέπει να έχει κάποιες φυσικές ιδιότητες, αλλά στη βασική ουσία πρέπει να πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα έχει αξία. Στη Γερμανία, όταν μπήκαν οι σύμμαχοι στο Βερολίνο, χρησιμοποιούνται τσιγάρα πριν την νομισματική, ας το πούμε, του Έρχαμ και στις φυλακές του. Στις φυλακές είναι πολύ ωραίο παράδειγμα να δείτε πώς δημιουργείται χρήμα από χαρτάκια, από το οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει πίστη. Τι γίνεται άμα χάσει την πίστη στο χρήμα, στο κρατικό χρήμα για παράδειγμα. Όχι. Είσαι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσεις το χρήμα. Είσαι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσεις το χρήμα που σου βάλει την τράπεζα. Λέγεται legal tender. Ναι, θα μπορούσα για παράδειγμα εγώ, σταματώ να πιστεύω με το δολάριο, οπότε θα πάω να χρησιμοποιήσω λίρες. Άρα στην Αμερική δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λίρες, πρέπει να τις αλλάξω σε δολάρια. Αλλά έχω χάσει την πίστη με το δολάριο. Αυτό που διατηρεί στην ουσία την πίστη στο χρήμα, παρόλο ότι είναι, στην ουσία, υπάρχει ένα ράλι πληθωρισμού από το 1971 και μετά, αυτό που διατηρεί την πίστη είναι ότι υπάρχει το κράτος με το ρόπαλο, θα λέγαμε, και σε αναγκάζει να χρησιμοποιήσει το χρήμα που τυπώνει στις συναλλαγές. Δεν ισχύει αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ισχύει σε τοπικό επίπεδο. Σε κανένα τοπικό επίπεδο. Μπορείς να αρνηθείς. Αυτό το οποίο κάνει το χρήμα legal tender σημαίνει ότι μπορείς να πληρώσεις φόρους σου. Δηλαδή, αν πας στην εφορία, δεν μπορεί να αρνηθεί η εφορία να πάρει το δολάριο για να σβήσει χρέος. Αυτομάτως έχεις στην ουσία δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες αναγκάζουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο είδος χρήματος, όσο κακό και να είναι. Εκείνο το πρόβλημα. Φάιν. Εγώ θέλω να πληρώνω φόρους με κακό νόμισμα. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Ναι, αλλά δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν όλοι. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Δεν το θέλουν όλοι. Κύριο Συγκρίτη. Παρατηρήσεις στο μεταλλογικά, στο υπόγειο του Μιχάλη, στα αυστριακά οικονομικά, επειδή παράδειγμα της εξοντολογίας, τα προϊόντα είναι απόλυτα, είναι εργαλειακά. Δηλαδή τα χρησιμοποιώ για να φτιάξω κάτι, για να συγκρίνω την πραγματικότητα και θα χωρώ συμπεράσματα στη σύγκριση. Ούτε να επιβεβαιώσω αυτό που φτιάχνω, αυτό που προϋποθέσει. Απλά είναι εργαλειακό. Είναι σαν να φτιάξω ένα μονόκερο, το βάζω μέσα στο άλογο και εδώ τα άλογα δεν έχουν πιάτα. Στον Νίκο, ότι οι φυσικές επιστήμες από τις κοινωνικές επιστήμες δεν μπορούν να έχουν επιτρέψει την ειδικολογία. Και εδώ κάτι υποστήριξε ο Χάιν Ρίκερτ στο περίφημο βιβλίο, το οποίο έχει πάει ο Βέβερ, στον ιδεότυπο. Δηλαδή, μέσω ιδεοτύπου μπορούσε μόνο να φτάσει κάποια συμπεράσματα, όχι ποτέ απόλυτα για τα κοινωνικά φαινόμενα. Συμφωνώ σε αυτό. Μα στην ουσία τα νεοκλασικά οικονομικά βασίζονται στον ιδεότυπο του Homo economicus, έτσι. Όπου τον βάζουμε σε ένα πλαίσιο, τι σημαίνει Homo economicus, ορθολογικές προσδοκίες και μεγιστοποίηση ωφελημότητας. Δεν πραγματικότητα, είναι μια προσέγγιση της πραγματικότητας. Θέλει κάποιος άλλος. Νομίζω... Ναι. Υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία, απλά δεν την βλέπεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σεβασμός στον πολίτη, τα πράγματα δουλεύουν στην ώρα τους, αλλά υπάρχει τόσο πολύ σπατάλη και αναποτελεσματικότητα εκεί που απλά επειδή δουλεύουν τα πράγματα καλύτερα και ο πολίτης δεν βλέπει τα άσχημα πράγματα τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και της σπατάλης, απλά δεν τα βλέπεις αυτά.
δουλεύουν όλα καλά μέσα στην δική τους πιστεύω αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την προσέλευσή σας. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε και τη συζήτηση στη συνέχεια, ενώ εκτός του debate. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την 7η Δημοτική Κοινότητα και την Πρόεδρο, την κυρία Δάφνη Γαβρίλη, για την παραχώρηση της συζήτησης. Και φυσικά τους δύο μιλητές μας. Ευχαριστούμε πολύ.